Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Κόντρα 24. Είμαι η Αναστασία Γιάμαλη, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Θα συζητήσουμε κάθε πτυχή της πολύ πλούσιας επικαιρότητας. Όπως κάθε βράδυ περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα τηλέφωνά σας, τα mail σας και τα tweet σας, χρησιμοποιώντας το hashtag Κόντρα24. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα σχετικά με την υπόθεση, με το δράμα αυτής της οικογένειας του Παναγιώτη Ραφαήλ. Ήταν τεράστια η ανταπόκρισή σας εχθές και σε mail αργότερα στη συνέχεια, αλλά και όπου αναρτήθηκε το απόσπασμα το σχετικό με την παρέμβαση του μπαμπά του Παναγιώτη Ραφαήλ, του κυρίου Γιώργου Γλωσσιώτη, στα social media. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε. Μας βοηθάτε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Και απόψε περιμένουμε τα μηνύματά σας, που θα κινηθούμε σε πιο πολιτικά μονοπάτια, γιατί έχουμε ετοιμάσει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να σας δείξουμε, που δεν θα τα δείτε αλλού, γιατί όπως έχουμε πει στο Κόντρα, πρωταγωνιστής είστε εσείς και η ενημέρωση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Πάμε με το μέτωπο του πολέμου να ξεκινήσουμε. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ετοιμάζει κυρώσεις ενάντια στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αντίπεινα των όχι τόσο σκληρών κυρώσεων που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εις βάρος της Άγκυρας για τη στρατιωτική της επιχείρηση στη Βορειοανατολική Συρία. Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας ξεκαθάρισε σε Αμερικανούς αξιωματούχους πως η Τουρκία δεν θα κηρύξει εκεχηρία στην Βόρεια Συρία και ότι δεν θα διαπραγματευτεί με Κούρδους μαχητές. Συνεχίζεται στο μεταξύ η αποχώρηση των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτείων. Το ΠΚΚ, το οποίο είναι κομμάτι των Κούρδων όπως γνωρίζετε, είναι πιθανότατα χειρότερο σε όρους τρομοκρατίας και μια μεγαλύτερη τρομοκρατική απειλή με πολλούς τρόπους από τον ISIS, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα εμπλακώ σε έναν πόλεμο μεταξύ Τουρκίας και Συρίας, πρόσθεσε. Στο μεταξύ, τμήματα του Συριακού στρατού μπήκαν στο Κομπάνι και στη Ράκα μετά τη συμφωνία των κουρδικών δυνάμεων με τη Συριακή κυβέρνηση. Και συνεχίζουμε μετά τη τουρκική προκλητικότητα. Φαίνεται πως εκείνοι που υποστήριζαν ότι η τουρκική επέμβαση στη Συρία θα τη τραβήξει την προσοχή από τα δικά μας έκαναν λάθος. Οι ψηλοί τόνοι στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο διατηρούνται. Χθες ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Χουλουσί Ακάρ, με ανάρτησή του στο Facebook έκανε λόγο για δημοκρατία της Τουρκίας και κατονόμασε χώρες όπως το... Έχουμε και τον χάρτη και την ανάρτησή του, κύριε Καλοκαιρινέ. Τη βλέπουμε. Λοιπόν, κατονομάζοντας χώρες όπως το Αζερμπαϊτζάν, η Ουγγαρία, το Πακιστάν, το Τουρκμενιστάν, το Ουσμπεκιστάν, το Τατζικιστάν, το Κυργιστάν, το Καζακστάν και η Μογγολία, κάνοντας λόγο για οι Ηνωμένες Πολιτείες της Τουρκίας, στο χάρτη περιλαμβάνονται στα τουρκικά εδάφη τόσο η Κύπρος όσο και το Αιγαίο και η Θράκη. Είναι σε αυτούς τους χάρτες που ξεδιπλώνεται ο τουρκικός αναθεωρητισμός, η πατρίδα της καρδιάς του Ερντογάν, η γαλάζια πατρίδα, με τον Υπουργό Άμυνας να συνοδεύει τον χάρτη με σχόλιο «Δεν εποφθαλμιούμε τα εδάφη κανενός, απλά θα πάρουμε πίσω αυτά που είναι δικά μας». Άκουσον. Αύριο Πέμπτη τώρα επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο. Αύριο Πέμπτη ξεκινά στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής. Οι ηγέτες των 28 χωρών αναμένεται να συζητήσουν και ενδεχομένως να πάρουν και αποφάσεις και για τον νευρικό μας γείτονα. Η Τουρκία θα είναι στο επίκεντρο. Ιδιαίτερα κινητικός για τα ζητήματα αυτά εμφανίζεται ο Γάλλος πρόεδρος, ο κύριος Μακρόν. Η επέμβαση στη Συρία, το προσφυγικό και η δεύτερη δόση των 6 δισεκατομμυρίων που ζητάει η Τουρκία στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό, αλλά και τα τεκτενόμενα στην Κυπριακή ΑΟΣ, θα βρίσκονται σίγουρα στην ατζέντα. Αθήνα και Λευκοσία θα ζητήσουν κυρώσεις. Αμφίβολο παραμένει το ότι θα αποφασίσουν 28 και πόσο ουσιαστικό θα είναι αυτό. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι πως ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα θέσει δύο ζητήματα, όπως τόνισε και σε συνέντευξη που έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Από τη μία, το προσφυγικό, που είπε ότι θα πρέπει να υπάρξουν συνέπειες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιλέγουν να μην επομιστούν το βάρος που τους αναλογεί στην αντιμετώπιση του ζητήματος. Ενώ αναμένεται να ζητήσει και την επιβολή κυρώσεων προς την γείτονα, με αφορμή την προκλητικότητά της στο θέμα της Κυπριακής ΑΟΣ, με το Φατίχ και το Γιαβούς που είναι εκεί. Στο τραπέζι των 28 και το Brexit, που όπως όλα δείχνουν υπάρχει συμφωνία, η οποία θα τεθεί επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής. Πάνω στην ίδια ατζέντα συζήτησε και ο Αλέξης Τσίπρας με τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, νωρίτερα το απόγευμα στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη να δοθεί ένα μήνυμα στη Συρία για τις προκλήσεις.
στην Συρία για όσα συμβαίνουν με τον πόλεμο, αλλά και για τις προκλήσεις της στην Κυπριακή ΑΟΖ από την πλευρά της Τουρκίας. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να ζήτησε η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόσει τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας που έχουν ήδη αποφασιστεί. Παράλληλα, υπογράμμισε και τα ζητήματα της ενταξιακής πορείας και της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας. Θυμίζω ότι ήταν χθες που οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατέληξαν στη συμφωνία για το ζήτημα αυτό. Την Πέμπτη ο Τσίπρας θα συμμετέχει ως παρατηρητής στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, την ώρα που φαίνεται ότι η διεύρυνση και το iSyriza σημειώνει πολύ υψηλές πτήσεις, με 4.000 μόλις το πρώτο 24ωρο, 4.000 εγγραφές. Στα δικά μας τώρα, τα της πολιτικής και του κοινοβουλίου, ο δημόσιος διάλογος σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών που είναι σε εξέλιξη για την ψήφο των αποδήμων οδήγησε την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος να αποφασίσει κατά πλειοψηφία την αναβολή της συζήτησης που ήταν προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη, με αντικείμενο το άρθρο 54 που αφορά το εκλογικό σύστημα και τις εκλογικές περιφέρειες. Παράλληλα, νωρίτερα σήμερα είχαμε την πρώτη συνεδρία της Διακομματικής Επιτροπής στο Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία ασχολήθηκε κυρίως με τον όρο του Κομμουνιστικού Κόμματος να τεθεί όριο διαμονής στο εξωτερικό 30 ετών. Στην οικονομία τώρα, έκτακτο μέρισμα τουλάχιστον 138 εκατομμυρίων ευρώ το 2019 και για τις επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το προσχέδιο του προϋπολογισμού που εστάλει την Τρίτη στις Βρυξέλλες και πήρε το πράσινο φως από την Κομισιόν. Και το άλλο μεγάλο θέμα, στο οποίο δεν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία χθες, κάπνισμα τέλος, κυρίες και κύριοι. Το βράδυ της Τρίτης, χθες, πέρασε από τη Βουλή με ευρεία πλειοψηφία ο αντικαπνιστικός νόμος και πλέον το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους δημόσιους χώρους. Τα πρόστιμα είναι πολύ τσουχτερά. Το ίδιο είναι και οι αντιδράσεις από εστιατόρες, μαγαζάτορες και γενικούς επιχειρηματίες του κλάδου της εστίασης. Να πούμε, στα πάση φύσεως αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών, το κάπνισμα απαγορεύεται και αν καπνίζεται, το πρόστιμο φτάνει τα 1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλωσιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των 3.000 ευρώ αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης. Όμως, σήμερα, πριν ξεκινήσω να παρουσιάζω το πολύ αξιόλογο μας πάνελ, θα ήθελα να δούμε μία φοβερή αποκάλυψη, μία πολύ αποκαλυπτική έρευνα του Βουλή Watch για τον αριθμό των βουλευτών που έχουν συγγενικές σχέσεις με βουλευτές ή υπουργούς του παρελθόντος. Για την οικογενειοκρατία λοιπόν, και φαίνεται πως η κανονικότητα έφερε μαζί της και την οικογενειοκρατία. Τα νούμερα είναι ενδεικτικά και πολύ ενδιαφέροντα, αλλά θα ήθελα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση να δώσω το λόγο στον Στέφανο τον Λουκόπουλο από το Βουλή Watch για να μας πει τι βρήκαν πάλι τα παιδιά που έκατσαν και τα μέτρησαν και τα ζύγισαν όλα. Έχουμε και σχετικές κάρτες και να σε καλωσορίσω, Στέφανε, που έρχεσαι πρώτη φορά στην εκπομπή μας ζωντανά. Ευχαριστώ. Τις έχουμε βγάλει τηλεφωνικά για άλλη μεγάλη αποκάλυψη του Βουλή Watch. Πες μας τι κάνατε, γιατί είναι εντυπωσιακό και να βλέπουμε σιγά σιγά και τις κάρτες, κύριε Καλοκαιρινέ. Κοιτάξτε, εμείς ως οργανισμός ο οποίος προωθεί έτσι την διαφάνεια και τον κοινοβουλευτισμό, πέρα από τις δράσεις μας, κάνουμε και μια σειρά από έρευνες οι οποίες έχουν στόχο να αναδείξουν κάποια φαινόμενα που παρατηρούμε. Η συγκεκριμένη έρευνα λοιπόν στοχεύει στο να αναδείξουμε το θέμα της οικογενειακής παράδοσης. Όπως βλέπετε από το πρώτο γράφημα που εδώ πέρα βλέπουμε ότι καταρχάς να πούμε ότι η έρευνα αυτή αφορά από το 1974, δηλαδή από την έναρξη μεταπολίτευσης μέχρι και την σημερινή κοινοβουλευτική περίοδο που διανύουμε, και βλέπουμε την τάση στο φαινόμενο της οικογενειοκρατίας ανά τα χρόνια. Δηλαδή παρατηρείτε ότι από το 1974 είχαν μόνο τα σόγια τους. Ήταν γύρω στους 80 βουλευτές οι οποίοι είχαν συγγενική σχέση με κάποιο προηγούμενο έτσι, πολιτικό πρόσωπο. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι όπως βλέπετε η τάση είναι πτωτική. Ωστόσο αυξάνεται τώρα. Ωστόσο από το 2019 και έπειτα υπάρχει μια αύξηση. Σύγκριση με το 2015 σίγουρα. Σίγουρα, ναι. Βλέπουμε και το 2012 που υπάρχει έτσι μια μεγάλη πτώση, η οποία εν πολλής οφείλεται στο γεγονός ότι άρχισε να αναδιαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα με την κατέρευση κάποιων έτσι, κομμάτων ιστορικών. Οπότε βλέπουμε και το αποτέλεσμα να γράφεται και σε αυτή στο γράφημα. Και όπως είπατε και προηγουμένως, ναι, το 2019 η σημερινή Βουλή
ο αριθμός έχει ανέβει πάλι. Πήρε πάλι την ανιούσα. Ναι, ναι, ναι. Αν θέλετε μπορούμε να δείξουμε και άλλες κάρτες, διότι έχουμε, το έχουμε κοιτάξει, το έχουμε σπάσει το. Εδώ είναι ένα κόμμα όπως βλέπουμε. Ναι, ναι. Πάλι ανά τα χρόνια βλέπουμε τα κόμματα, με τον μπλε είναι η Νέα Δημοκρατία. Με το ροζ έχουμε βάλει το κουκουέ εσωτερικού συνασπισμό σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Και αυριανό δεν ξέρουμε πώς θα λέγεται, όπως φαίνεται. Ακριβώς. Με τον γκρι έχουμε το ΠΑΣΟΚ, ΔΙΣΗ, ΚΙΝΑΛ και με το κόκκινο είναι το κουκουέ. Και βλέπουμε πάλι η τάση που διαμορφώνεται. Βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, όντας και ένα έτσι πιο αστικό και συντηρητικό κόμμα, έχει την πρωτοκαθεδρία όσον αφορά τις οικογενειακές σχέσεις ανάμεσα σε πολιτικούς. Σταθερά την πρώτη θέση. Σταθερά την πρώτη θέση, ναι, ναι. Και με διαφορά μεγάλη από τα υπόλοιπα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ πάει λίγο, ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, ΔΙΣΗ, πάει να την χτυπήσει λίγο εκεί γύρω στη δεκαετία του 80-90, αλλά και πάλι με δυσκολία. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα. Και άλλοι... Το 2009 πέρασε το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, ακριβώς. Πέρασε μπροστά το ΠΑΣΟΚ μόνο το 2009. Εκεί λίγο, την τελευταία φορά δηλαδή που κατάφερε να γίνει και κυβέρνηση. Mm-hmm. Ακριβώς. Και εδώ βλέπουμε, και εδώ πέρα βλέπουμε τη σημερινή κατάσταση. Η σημερινή κατάσταση ποια είναι. Η Νέα Δημοκρατία, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 40 βουλευτές οι οποίοι έχουν έτσι αυτή την οικογενειακή παράδοση, ας την πούμε. Μετά ακολουθεί, συγγνώμη, 40 είναι στο σύνολό του, συγγνώμη. Είναι 29 της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Και μετά ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής, οι οποίοι έχουν από 5 βουλευτές, και το ΚΚΕ από μία βουλευτίνα. Μάλιστα. Και μετά έχουμε τις κάρτες με τα ονόματα, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν και οι κάρτες, ναι, με τα ονόματα. Τώρα είναι μεγάλη λίστα. Εντάξει, δεν θα τα διαβάσουμε όλα. Όλοι όσοι στους τηλεοπτικούς σας δέκτες αναγνωρίζετε τα ονόματα, δεν τα αναγνωρίζετε τυχαία. Έχουν το σόι τους οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο, έχουν σχέσεις με παλαιότερους βουλευτές ή υπουργούς, συγγενικές σχέσεις. Βλέπουμε τώρα την οικογένεια Καραμαλή, την οικογένεια Κεφαλογιάννη που έχει μακριά πολιτική παράδοση. Ακριβώς. Υπάρχει και ένα έξτρα γραφηματάκι το οποίο... Οικογένεια Μητσοτάκη προφανώς. Εντάξει, είναι λίγο παραπλανητική έρευνα. Παραπλανητική τι είναι τρόπο, να, αφού είχατε παρέμβαση, πρέπει να σας καλωσορίσει. Είναι ο κύριος Μιλτιάδης Χρυσομάλης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Μεσσηνία. Σίγουρα κάποια ονόματα ισχύουν, κάποια όμως τι να πεις, ήταν πρώην σύζυγος που ήταν και σε άλλο κόμμα. Τι είναι. Καλά, σε κάθε περίπτωση εκλέγονται, δεν μπορεί να πει κανείς ότι... Δεν είναι συγγένεια. Ποιο είναι πρώην σύζυγος, δεν είναι συγγενής. Είναι σχέση, δεν είναι. Ότι υπάρχει. Εντάξει. Τι να πω. Δεν με έμφεται κανείς τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, προσπάθησα να καταλάβω τον όρο συγγένεια της έρευνας. Εμείς έχουμε, ο όρος συγγένειας είναι, αφορά... Ο πρώην σύζυγος πάντως δεν είναι συγγενής. Ναι, αλλά... Και άλλο κόμματος. Υπήρξε όμως. δεν κοιτάμε το κομματικό τόσο πολύ, όσο περισσότερο αυτό το γεγονός. Αυτό όπως καταγράφεται. Μιλάτε για την κυρία Ράπτη και τον κύριο Βορύδη. Κυρία Αμπατζή. Κύριος Φωτήλας. Κύριος Φωτήλας. Ναι, επειδή άλλαξαν κόμματα, επειδή μετακινήθηκαν. Όχι, είναι πρώην σύζυγος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Ο κύριος Φωτήλας είναι απλώς αλλαγή κόμματος. Εντάξει, αλλού ο πατέρας, αλλού ο γιος. Ναι. Σε κάθε περίπτωση είναι εκλεγμένοι, δεν τους κατηγορεί κανείς. Όχι, το φαινόμενο παρατηρούμε. Και μάλιστα παρατηρούμε το φαινόμενο από το 70 μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει ατζέντα μυστική κρυφή. Ακριβώς. Επίσης. Αν μη τι άλλο, το Βουλή Watch κανείς δεν μπορεί να το ψέξει για ατζέντα. Αν μου επιτρέπετε, κυρίες και κύριοι, μπείτε στο βουλήwatch.gr. Δεν είπα κάτι για το Βουλή Watch, είπα για την έρευνα. Κατανοώ, υπάρχουν πάρα πολλοί συγγενείς, έχετε δίκιο, απλά δεν ορίζονται όλοι ως συγγενείς. Και οι πρώην σύζυγοι, όπως ξέρω, δεν είναι συγγενείς, αλλά μην μείνουμε σε αυτό. Ναι. Έλα, Στέφανε, πες μας για την έρευνα. Να πω επίσης ότι υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο δεν έχουμε ετοιμάσει στην καρτούλα. Αφορά τον βαθμό συγγένειας, δηλαδή ποιος είναι ο πιο συχνός βαθμός συγγένειας που βλέπουμε. Ποιος είναι? Είναι η σχέση πατέρας-γιος. Δηλαδή βλέπουμε... Κληρονομεί και την έδρα συχνά. Ναι, ναι, ναι. Και το δεύτερο είναι ο ανιψιός.
Έτσι, έτσι. Το επίθετο είναι, σχολιάζει και ο κύριος Θεοχαρόπουλος ψιθυριστά. Λοιπόν, επειδή είναι μια καλή στιγμή να ανοίξει και η κουβέντα με αφορμή την εξαιρετική αυτή έρευνα, μας έχετε συνηθίσει σε σοβαρές έρευνες, γι' αυτό εξαστέλνουμε εδώ κοντά μας τα παιδιά που κάνουν αυτή την πολύ σπουδαία προσπάθεια στο Βουλή Watch, που δεν είστε δημοσιογράφοι. Δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Πες μας τι είστε, γιατί ο κόσμος μπερδεύεται συχνά. Εγώ προσωπικά είμαι πολιτικός επιστήμονας και είμαι ο διευθυντής του Βουλή Watch. Το Βουλή Watch είναι μια ανεξάρτητη κερδοσκοπική πρωτοβουλία, η οποία έχει ως στόχο την προώθηση της λογοδοσίας, συμμετοχής και της διαφάνειας στο πολιτικό μας σύστημα. Τα κάνουμε όλα αυτά μέσω της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών. Παράγουμε έρευνες, κάνουμε και εκστρατείες όσον αφορά θέματα όπως τα οικονομικά των κομμάτων, τα ποθενέσχες. Πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα, είχε συζητηθεί και σε αυτό το πάνελ μια αποκάλυψη που είχαμε κάνει όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουν τα πολιτικά κόμματα για εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς και πώς τα κόμματα χρησιμοποιούν αυτή την χρηματοδότηση. Αυτό θα ήταν και ένα θέμα το οποίο θα με ενδιέφερε έτσι, να ακούσω και την άποψη των πολιτικών που βρίσκονται σήμερα στο τραπέζι μας, διότι δυστυχώς ελάχιστα μέσα το έχουν προβάλει. Μιλάμε για όσους δεν το έχουν ακούσει, για το γεγονός ότι κάποια πολιτικά κόμματα έλαβαν κρατική χρηματοδότηση για τους σκοπούς που προανέφερα και για έρευνα, για έρευνα και επιμορφωτικούς σκοπούς ευρύτερα και την δαπάνησαν είτε για να αποπληρώσουν τραπεζικά δάνεια, οφειλές και υποχρεώσεις προς το δημόσιο, κάτι το οποίο απαγορεύει ο νόμος, είτε τα μετέθεσαν για επόμενη χρήση, κάτι το οποίο πάλι απαγορεύει ο νόμος. Οπότε έχουμε από τη μία τα κόμματα τα οποία παρανομούν και από την άλλη την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, η οποία είναι επιφορτισμένη με το να ελέγχει αυτές τις διαδικασίες, να κλείνει τα μάτια της και να αποκρύπτει αυτά τα στοιχεία τα οποία εμείς μας τα έδωσε μετά πολλά η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, αφού κάναμε προσφυγή στο ΣΤΕ. Μάλιστα. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά. Να ανοίξουμε την κουβέντα, να καλησπερίσω πάντα κοντά μου τον Σπύρο Σουρμελίδη από την Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς και σταθερό μας εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, τον κύριο Χρυσομάλη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Μεσσηνία. Καλησπέρα κύριε Καλησπέρα. Χρυσομάλη, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο, διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Την κυρία Μαρία Κομνινάκα, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος από τη Λέσβο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, έχουμε πολλά για αναπτυξιακούς, για ανάπτυξη, για το τι γίνεται. Τον Στέφανο, τον οποίο τον προλόγησα, που μας έδωσε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την οικογενειοκρατία στο κοινοβούλιο από το Βουλή Watch, Στέφανος Λουκόπουλος, κυρίες και κύριοι. Και τον πολύ καλό και αγαπημένο συνάδελφο, τον Μάριο Αραβαντινό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα πρώτο σχόλιο για τις έρευνες Σπύρο μου του Βουλή Watch, γιατί φαίνεται ότι τα παιδιά υποκαθιστούν τη δουλειά που δεν προλαβαίνουμε συχνά να κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, που κάθονται, τα βάζουν κάτω, τα μετράνε, τα ζυγίζουν. Επίσης, πώς φαίνεται σε όλο αυτό με την οικογενειοκρατία, γιατί φαίνεται ότι από το 2015 που είχαμε μία πτώση, φαίνεται πως ανεβαίνει ξανά. Ναι. Καταρχήν το φαινόμενο δεν είναι, όπως το περιέγραψαν και σωστά κάναν την ιστορική αναδρομή. Δεν είναι καινούριο. Δεν είναι καινούριο. Δηλαδή είναι παμπάλαιο και μάλιστα στοιχεία στα δεκαετία του 80 έχουν γραφτεί και πάρα πολλά για αυτό το φαινόμενο και του 90, γιατί ήταν κάτι το οποίο... Βλέπουμε πάντα, και τη σχετική κάρτα, ακριβώς, για να αντιλαμβάνεται και ο κόσμος γιατί πράγμα αν βλέπω μιλάμε. Καλά, το 93 βλέπουμε μια κάμψη, την πρώτη έτσι σημαντική κάμψη, και αυτό ήταν πάλι μια αρκετά έτσι αλλαγή του πολιτικού σκηνικού εκεί. Κάπου αλλάζουν λίγο τα πράγματα και αλλάζουν και τα τζάκια, εν πάση περιπτώσει. Μετά βλέπουμε άνοδο και μετά βλέπουμε πάλι κάμψη μέχρι το 2015, όπου έχουμε μια ριζική ανακατανομή του πολιτικού προσωπικού. Λέω και πάλι ότι είναι καλή και η ιστορική αναδρομή, γιατί δείχνει την τάση αυτή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες του Βουλή Watch, είναι κάτι το οποίο αλλού υπάρχει, στην Ελλάδα δεν υπήρχε, και είναι πολύ καλή η πρωτοβουλία των
των παιδιών που την κάνουν, που δεν είναι παιδιά, εντάξει, δεν είναι μικρά παιδιά προς Θεού, αλλά είναι νέοι άνθρωποι, γιατί βασίζονται σε στοιχεία τα οποία είναι τεκμηριωμένα και νομικά. Είναι τεκμηριωμένα από κάθε άποψη, είναι επίσημα στοιχεία που παίρνουν από δημόσιους φορείς. Και αυτό δεν είναι απλώς ένα ρεπορτάζ, δεν είναι μόνο ένα ρεπορτάζ, δεν είναι πληροφορίες ανακατεμένες και με στοιχεία, αλλά είναι καθαρά στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί μάλιστα και από δημόσιους φορείς, επίσημους φορείς που ασχολούνται. Είναι μια αξιέπαινη, αλλά κυρίως είναι μια χρήσιμη πρωτοβουλία, η οποία λέω και πάλι αλλού, όπου η κοινωνία των πολιτών λειτουργεί πολύ περισσότερο, πάρα πολύ περισσότερο από ό,τι στην Ελλάδα, υπάρχει. Υπάρχει εδώ και καιρό, εδώ έλειπε και από αυτή την άποψη είναι χρήσιμη και αξιέπαινη αυτή η προσπάθεια. Μάλιστα, πάμε να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Χρυσομάλη. Κύριε Χρυσομάλη, φαίνεται πως το κόμμα σας σταθερά έχει την πρωτιά. Εκλέγονται, επιμένω εγώ, όλοι οι βουλευτές στην πορεία των ετών. Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως είναι κάπως οικογενειακή υπόθεση τα πράγματα στη Νέα Δημοκρατία. Κρίνοντας τουλάχιστον από την δεύτερη κάρτα που έχουμε εδώ, σύμφωνα με το Βουλή Watch. Τι συμβαίνει, είναι πιο απλό? Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βουλής, είναι η μεγαλύτερη σε ποσοστό ανανέωση κοινοβουλευτική ομάδα που έχει αυτή τη στιγμή το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τα άλλα κόμματα. Από εκεί και πέρα είναι ένα ιστορικό κόμμα, είναι λογικό να υπάρχει αυτή η τάση. Το 12 ήταν η μεγαλύτερη πτώση αυτού του φαινομένου, όπως δείχνει και η έρευνα, όχι το 2015. Ναι, συγγνώμη, είπα το 2015. Από εκεί και πέρα. Ήταν όμως εκεί η ριζική ανακατανομή του. Σέβομαι την έρευνα. Είναι αρκετά καλή. Μπορώ να πω ότι δεν είναι πάρα πολύ καλή. Υπάρχουν αρκετά ονόματα βουλευτών που είναι συγγενείς αυτή τη στιγμή πρώην πολιτικών, που πιθανόν δεν έχουν το ίδιο επίθετο γιατί είναι από μητέρα, ας πούμε, ή εκλέγονται από άλλη περιφέρεια. Θέλω να πω, υπάρχουν κι άλλοι. Αυτό το εννοώ. Κοιτάξτε, η αναγνωρισιμότητα του επιθέτου γενικότερα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε εκλογές. Είναι η πρώτη σας εκλογή, νομίζω. Ναι. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε εκλογές. Εσείς είστε ψέματα. Πολιτική οικογένεια, ήταν το ίδιο, ήταν πιο γιατροί εύκολο. Γιατροί οι γονείς μου. Από εκεί και πέρα, η αναγνωρισιμότητα του επιθέτου, όπως είπα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πολλό δε μάλλον αν προέρχεται από την πολιτική οικογένεια. Αυτή η αναγνωρισιμότητα, αλλά και από άλλους χώρους αν προέρχεται αυτή η αναγνωρισιμότητα, σίγουρα βοηθάει. Είδαμε τον κύριο Αλέξη Γεωργούλη στο Ευρωκοινοβούλιο, που δεν τον είχαμε ακούσει να μιλάει πολιτικά ποτέ στην ζωή μας και στο δημόσιο διάλογο. Άρα είναι και λογικό ένα μη αναγνωρίσιμο επίθετο, είτε προέρχεται από το χώρο της πολιτικής είτε όχι, να έχει μεγαλύτερη δυσκολία στο να γίνει πιο γνωστό στην εκλογική του περιφέρεια και να προτιμηθεί από τους ψηφοφόρους του. Είναι ένα κίνητρο για την πρώτη εκλογή το γνωστό επίθετο, από εκεί και πέρα έχει και διπλό κόπο για να πείσει να ψηφίζει το οποιοδήποτε πέρα από το επίθετό του και για τον ίδιο και για αυτό που προσφέρει. Δεν θα αλλάξει εύκολα. Συμβαίνει παντού στον κόσμο. Κύριε Θεοχαρόπουλε, για πάμε σε εσάς. Εσείς δεν προέρχεστε από πολιτικό τζάκι, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν προέρχομαι. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω το σχόλιο. Για να είμαι δίκαιη, και στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν σόγια. Βλέπω εδώ τον κύριο Δρίτσα που είναι σύζυγος της κυρίας Χριστοδουλοπούλου, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ που έχει θείο τον Τζελάλ Ζεϊμπέκ, η Χαρά Καφαντάρη που έχει ξαδέρφη την Εφθαλία Καφαντάρη, ο Γιάννης Ραγκούσης, ξαδέρφη την Άντα Ανταλάρα από άλλο πολιτικό χώρο πλέον, και ο Γιώργος Τσίπρας που είναι ξάδερφος του Αλέξη Τσίπρα. Καλά. Σε πολύ πιο περιορισμένο επίπεδο. Ναι, αλλά ναι, θα σας καλύψω μέσω της απάντησης. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να συγχαρώ το Βουλή Γουόζ για τις έρευνες που κάνει και για το γεγονός ότι συζητώνται. Ξέρετε, μπορεί να μην συζητώνται στα μεγάλα κανάλια, αλλά συζητώνται γενικώς στην κοινωνία. Και την προηγούμενη έρευνα την ακούσαμε πρώτα από την κοινωνία την οποία κάνατε και μετά ψάξαμε εδώ να δούμε και τι γίνεται. Διαφορά τώρα, έτσι όπως είναι στα κόμματα σήμερα. Σε σχέση με το ερώτημα το οποίο. Τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής: η οικογενειοκρατία, και θέλω να το τονίσω αυτό, δεν είναι ένα θέμα μόνο της πολιτικής στη χώρα μας. Είναι ένα πρόβλημα της χώρας μας. Και αυτό το πρόβλημα στη χώρα μας, ειδικά στη χώρα μας σε σχέση με χώρες της Δυτικής Ευρώπης, υπάρχει και σε επαγγελματικές ομάδες.
Και τι εννοώ? Εννοώ ότι είναι πολύ δύσκολο ένας νέος δικηγόρος, αν δεν έχει όνομα, να μπει με ισότιμα στη διαδικασία με έναν γιο δικηγόρου. Το ίδιο και στους γιατρούς. Δεν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες λόγω της οικογενειοκρατίας. Mm-hmm. Και αυτό το πρόβλημα που υπάρχει και στην επαγγελματική ζωή κάποιου, στην Ελλάδα, υπάρχει και στην πολιτική ζωή του τόπου. Και υπάρχει, έχετε δει, και είναι από πολύ παλιά. Μειώνεται ελάχιστα, δυστυχώς. Είναι πολύ πιο έντονο στη Νέα Δημοκρατία. Μετά βεβαίως είναι στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή στους χώρους οι οποίοι έχουν μια παράδοση χρόνων. Και θεωρώ ότι θα πρέπει πρώτον να το λάβουμε όλοι υπόψη μας, να μην κλείνουμε τα μάτια μας μπροστά στο πρόβλημα αυτό, να το αντιμετωπίσουμε, και οι πολίτες βέβαια και οι ίδιοι να μπορούν στη χώρα μας να δώσουμε και εκείνες τις αλλαγές οι οποίες να αντιμετωπιστεί συνολικά. Το λέω συνολικά διότι και η πολιτική, ξέρετε, είναι αντανάκλαση της κοινωνίας. Και σε αυτό το ζήτημα, ό,τι γίνεται σε επαγγελματικές ομάδες γίνεται και στο πολιτικό σύστημα. Το λέω δυστυχώς, διότι θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι, από ό,τι κατάλαβα και ο Χρήστος Σομάλης στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει κάποιο πολιτικό τζάκι. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες σε σχέση με όσους έχουν ένα τζάκι στη χώρα μας. Να θυμίσω τώρα δε ότι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και δεν σημαίνει βέβαια κάτι αυτό, αλλά είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιος του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δήμαρχος Αθηναίων είναι ο Κώστας Μπακογιάννης. Γιατί τα λέω αυτά? Διότι είναι φανερό ότι υπάρχει ζήτημα. Ζήτημα οικογενειοκρατίας. Και στο δεύτερο θέμα, σε σχέση το οποίο με τα οικονομικά των κομμάτων. Ναι. Εγώ δεν θα το αποφύγω. Κοιτάξτε. Θεωρώ απαράδεκτο. Θα επανέλθουμε μόλις ολοκληρώσει ο κ. Σταθμαρόπουλος, γιατί αφορά και το κόμμα σας. Ειδικά θεωρώ απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται για αποπληρωμή χρεών. Δίνονται για συγκεκριμένο σκοπό. Χρησιμοποιήθηκαν, από ό,τι είδαμε στην έρευνα, για αποπληρωμή δανείων, δανειακών υποχρεώσεων, στις οποίες κανονικά πρέπει να ρυθμίζονται με άλλο τρόπο τα δάνεια και να αποπληρώνονται κανονικά. Και τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιούνται για τους ερευνητικούς σκοπούς, στους οποίους προβλέπονται από το κράτος. Και συγχαρητήρια και για αυτή την έρευνα την οποία κάνατε και για τα στοιχεία τα οποία δώσατε. Πάντως, να πούμε, κύριε Θογαρόπουλε, ότι ούτε απαγορεύεται, ούτε μπορούμε να πούμε κάτι. Αν κάποιος θέλει να μπει στον πολιτικό στίβο, επειδή είναι από αυτό. Βεβαίως, στις περιπτώσεις τριών πρωθυπουργών είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό η οικογένεια Μητσοτάκη, γιατί και πριν από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και να έμεινε στο υπήρχε παράδοση πολιτική. Κύριε Σουρμελίδη, και η οικογένεια Καραμαλή και η οικογένεια Μητεράν, γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή τα άλλα ονόματα που βρίσκονται στην οικογένεια. Γιατί το λέω, είναι πολύ πιο έντονο στη χώρα μας. Ιστορικά και δεν αφορά. Αφορά περισσότερο κάποιες παρατάξεις, αλλά είναι πιο έντονο. Γι' αυτό και αναφέρθηκα σε τρεις πρωθυπουργούς. Λέω ένα παράδειγμα, είπα τώρα από τη Γαλλία, θα μπορούσα να πω και πολλά άλλα. Κύριε Χρυσομάλη, θέλατε να απαντήσετε στο ζήτημα που έθεσε ο Στέφανος? Όχι, για να μην κρυφεί ότι έχω αποφύγει. Με το συγχαρώ και για αυτή την έρευνα, δεν την έχω δει. Την έχω ακούσει, δεν έχω δει στοιχεία και λεπτομέρειες. Έχετε ακούσει, αλλά να πούμε και για τον κόσμο. Κακώς αν έχει γίνει, να γίνει και αυτό να βγει στη δημοσιότητα και με λεπτομέρειες. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα. Ξέρω για τη Νέα Δημοκρατία που μπορώ να απαντήσω. Σύμφωνα με την έρευνα του Βουλή Watch, λοιπόν, περί το 1 εκατομμύριο χρημάτων για έρευνα. Πες το εσύ για να μην παρερμηνεύσω τίποτα από την έρευνά σας, Στέφανε. Και να πούμε επίσης. Για να θυμηθεί και ο κόσμος. Δεν είναι ο δόκιμος όρος έρευνα. Μιλάμε τώρα με στοιχεία τα οποία μας έχει δώσει από η Επιτροπή Ελέγχου Βουλής. Σας. Έχω φέρει και την την κοντινό, επιστολή που κύριε λάβαμε Καλοκαιρινέ, στην επιστολή από την Επιτροπή Ελέγχου, την οποία υπογράφει ο κύριος Μπούρας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος. Συνεχίστε να το δείχνετε, κύριε Νικόπουλε. Της Επιτροπής Ελέγχου, και βλέπουμε εδώ πέρα ότι τα περισσότερα κόμματα, να τα ξαναδιαβάσω και με τη σειρά που μας την έχει δώσει η Επιτροπή Ελέγχου, η Λαϊκή Ενότητα, το ΛΑΟΣ, Πυρίκαυσος Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Ποτάμι, για το 2016, έτσι, το ποσό που έλαβαν για κρατική χρηματοδότηση, για επιμορφωτικούς σκοπούς, μετέφερε για διάθεση στο επόμενο έτος, το οποίο ο νόμος ορίζει ρητά ότι δεν επιτρέπεται, πρέπει να το επιστρέψει. Mm-hmm. Αυτό το αφήνουμε. Μετά, εδώ η Επιτροπή Ελέγχου ξεχωρίζει την Νέα Δημοκρατία, λέγοντας, και διαβάζω, σε ό,τι αφορά... Της Βουλής, όχι εσείς, η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής. Ναι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το κόμμα Νέα Δημοκρατία, τη συνολική κρατική επιμορφωτική δαπάνη που έλαβε, ποσό 356.922 ευρώ, αυτό μιλάμε για το 2016,
παρακρατήθηκε από τραπεζικά ιδρύματα και το ελληνικό δημόσιο για εξόφληση υποχρεώσεων του κόμματος. Λοιπόν, και για το 2017, την έκθεση λοιπόν της Επιτροπής Ελέγχου του 2017, βρίσκονται πάλι το κόμμα του Λάος, Πυρήκαυσης Ελλάδας, ΣΥΡΙΖΑ και το Ποτάμι, και πάλι ξεχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι το ποσό των 519.000 παρακρατήθηκε πάλι από τραπεζικά ιδρύματα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα το οποίο προκύπτει και το ερώτημα είναι το εξής. Η Επιτροπή Ελέγχου γιατί δεν επέβαλε κάποιες κυρώσεις και γιατί για 2-3 χρόνια ακολουθεί αυτή την τακτική της ομερτάς, να το πούμε έτσι, δηλαδή κλείνει τα μάτια σε αυτό το πράγμα. Εμείς ζητάμε αυτά τα στοιχεία εδώ και 2 χρόνια περίπου. Λοιπόν, και τα πήρατε τώρα. Και τα πήραμε τώρα. Έχοντας προσφύγει στο Συμβούλιο της Δημοκρατίας. Άρα τα ζητούσατε και επί ΣΥΡΙΖΑ και πάλι δεν τα λαμβάνατε για να είμαστε σωστοί. Ναι, όχι, δεν υπάρχει καμία πρόθεση στοχοποίησης έτσι, των κομμάτων. Εμείς αν θέλετε, αν θέλουμε να στοχοποιήσουμε κάποιον, είναι η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία τόσο καιρό δεν βγάζει αυτά το ζήτημα στη δημοσιότητα, δεν επιβάλλει κυρώσεις, οπότε συνεχίζεται αυτό το καθεστώς της ανομίας. Και μιλάμε για χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, έτσι. Κύριε Χρυσομάλη, τώρα που θυμηθήκαμε τι αφορά η έρευνα, έπρεπε να τα χρήματα που ήταν για έρευνα τα δώσει για και ο κύριος Λουκόπουλος, η Επιτροπή Ελέγχου τώρα έδωσε τα στοιχεία, δεν τα έδινε νωρίτερα. Όπως και τώρα έδωσε και τα πόθεν έσχες που εκκρεμούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Αν θυμάστε, για 2-3 χρόνια τα πόθεν έσχες δεν είχαν δοθεί στη δημοσιότητα ως όφυλαν από την προηγούμενη Βουλή. Άκουσα με ενδιαφέρον αυτά που είπε. Με διακομματική συμφωνία αυτό όμως, κύριε Χρυσομάλη. Να είμαστε ειλικρινείς. Είχε ζητηθεί να αλλάξει η διαδικασία. Νομίζω όχι. Νομίζω αυτό. Αυτό έχει υποθεί. Έχει υποθεί πολλάκι. Δεν ξέρω τι έχει υποθεί. Δεν έχει γίνει. Δεν υπάρχει συμφωνία αυτή που λέτε. Γιατί το είχα ρωτήσει. Να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Συγγνώμη που διακόπτω. Συγγνώμη. Παρακαλώ, όποτε θέλετε μιλάω. Διάλογος είναι. Συζήτηση κάνουμε. Θέλω απλά να κάνω μια διευκρίνηση. Η Επιτροπή Ελέγχου έδωσε δημοσιότητα τα πόθεν έσχες. Αλλά εδώ να σημειώσουμε κάτι. Τα πόθεν έσχες δεν έχουν ελεγχθεί και δεν είναι διορθωμένα. Πάλι παράβαση καθήκοντος. Ναι, είχαμε και υποθέσεις που μπήκαν στα αρχεία. Ο κανονισμός της Βουλής και ο νόμος ο σχετικός που αφορά την Επιτροπή Ελέγχου ορίζει ότι τα πόθεν έσχες βγαίνουν στη δημοσιότητα μόνο αφού έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Αυτή τη στιγμή δηλαδή τα πόθεν έσχες που έχουμε στα χέρια μας δεν ισχύουν. Το ίδιο ισχύει, δηλαδή για παράδειγμα ξαναβγήκαν του 2015. Το 2015 είχαν βγει και επί Προεδρίας Τασίας Χριστοδουλοπούλου στην Επιτροπή αυτή. Αλλά ήταν λάθος όσο καιρό. Και κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή το λεγόμενο double checking και βλέπουμε ότι το 30% των πόθεν έσχες του 2015 ήταν λάθος. Είχαν δηλαδή. Και να οι ατέλειες, οι παραλήψεις ή δεν ξέρω τι. Δεν είχαν ελεγχθεί. Οπότε αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Κύριε Χρυσομάλη. Συγγνώμη για την διαφορά. Και αυτή τη. Θα πάει από εκεί. Θέλετε, δεν υπάρχει κανένα. Όχι, παρακαλώ, σχολιάστε γιατί έχει ενδιαφέρον. Το είπα για τα πόθεν έσχες και για αυτό που ανέφερε ο κύριος Λουκόπουλος, το άκουσα. Το είπε και η Επιτροπή. Παρακρατήθηκε, είπατε. Παρακρατήθηκε. Δεν αποδόθηκε από τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή στις τράπεζες. Αυτόματα παρακρατήθηκε. Γνωρίζετε τον υψηλό δανεισμό της Νέας Δημοκρατίας και ότι τα τελευταία χρόνια αυτό έχει μπει σε μια τάξη και σε μια ροή. Πιθανόν το 2016 και το 2017 να υπήρχε πρόβλημα. Αυτό που θέλω να σας καταθέσω και μπορείτε να το διαπιστώσετε αφού είστε έτσι έμπειροι δημοσιογράφοι και ερευνητές. Τα τελευταία χρόνια η Νέα Δημοκρατία κάνει συνεχώς σεμινάρια επιμορφωτικά. Και σε εμάς υποψηφίους έκανε και σε συνεργάτες μας έκανε και πρόσφατα μέχρι και την τελευταία εβδομάδα συνεργάτες των βουλευτών συμμετείχαν σε σεμινάρια που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Απλά περίσσεψε ένα εκατομμύριο. Δεν ξέρω τι έχει. Η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει μια τάξη στα οικονομικά της και πλέον είναι σε μια καλή ροή και με τις εισφορές στο μελόν και με. Και κοιτάει να ζει από ίδιους πόρους και να εξυπηρετεί και τον δανεισμό της. Η επιχορήγηση για λόγους έρευνας δεν είναι ήδη η πόρη, το αντιλαμβάνεστε όμως. Ακούσατε ότι παρακρατήθηκε. Άρα δεν αποδόθηκε από τη Νέα Δημοκρατία στις τράπεζες.
Το είπε ο ίδιος ο κύριος Λουκόπουλος. Mm-hmm. Και αυτό είναι επιτροπή. Παρακρατήθηκε. Παρακρατήθηκε από τα τελευταία ιδρύματα. Όλοι και οι τελεθέντες μας κατανοούν αυτόματα τι σημαίνει αυτό. Αλλά ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, τα άρα και έχει ένα κενό νόμος, γιατί δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία. Παρακρατήθηκε. Η Νέα Δημοκρατία όμως θεωρώ, για να είναι έτσι νόμιμη, θα μπορούσε να βρει αυτά τα χρήματα από αλλού. Δηλαδή τώρα τα παρακράτησε η τράπεζα. Ωραία. Το συγκεκριμένο ποσό. Άρα νομικό κενό βρήκαμε. Τουλάχιστον συμφωνείτε στην παρακράτηση. Όχι, αν και δεν είστε δικηγόρος, είστε πολιτικός μηχανικός, ήμουν βέβαιος ότι θα σταθείτε στην παρακράτηση. Μα το μιλήξει. Να σας πω το πιο απλό. Όταν εγώ ξέρω ότι έχω άνοιγμα με τραπεζικό ίδρυμα και θα παρακρατηθεί, δεν δίνω λογαριασμό για να παρακρατηθούν τα λεφτά που πρέπει να πάνε αλλού. Εννοείται, θέλετε να μας πείτε, κύριε Σουμπερλίδη, ότι δεν πρέπει η Νέα Δημοκρατία να δώσει τραπεζικό λογαριασμό στη Βουλή. Ενδιαφέρουσα άποψη. Ενδιαφέρουσα άποψη. Δεν ξέρω και δημοσιογραφικά ενδιαφέρουσα. Ενδιαφέρουσα, βέβαια, γιατί όταν δίνεται ένα λογαριασμό, ξέρετε ότι δεν είναι λογαριασμό. Ένα είναι ο λογαριασμό. Δεν είπα να δώσετε παράνομο. Πάμε να προχωρήσουμε, να πάμε και στην κυρία Κομινάκα, που ένα άτομο έχετε που συνδέεται συγγενικά ούτως ή άλλως με άλλον άνθρωπο, με άλλον πολιτευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αλλά θα ήθελα ένα σχόλιο όμως και για την έρευνα και για τα οικονομικά των κομμάτων. Γενικά τώρα... Τα του οίκου σας είναι πολύ νοικοκυρεμένα, είναι γνωστό. Το επιδιώκουμε και είναι και θέμα αρχής του Κομμουνιστικού. Βλέπουμε και την κάρτα, εντάξει, ας την αποσύρουμε. Τώρα... Δεν είναι, δείξαμε είναι... τόσα άτομα, ένας άνθρωπος. Ναι. Δε, και δεν το θεωρώ κατακριτέο και θεωρώ ότι σε ένα βαθμό... Καλά, έχει μια διαφορά, τέλος πάντων, το τις, αν συζητάμε για ανθρώπους που μπορεί να μεγαλώνουν μέσα σε ένα περιβάλλον, τέλος πάντων, μπορεί να συναντηθούν... Άλλο τα πολιτικά τζάκια και άλλο το γνωρίστηκαν και παντρεύτηκαν. Ναι, σε μια, μέσα από μια δράση, μέσα από την στάση ζωής κλπ. Τώρα γι' αυτό δεν θέλω. Αλλά θεωρώ ότι γενικά ότι είναι σε ένα βαθμό... Από προσανατολιστική κουβέντα, γιατί το λέω για να σας ψέξω, αλλά με την έννοια ότι είναι τα προβλήματα, αν θέλουμε να δούμε, του πολιτικού συστήματος. Θα πάμε και στα προβλήματα του πολιτικού συστήματος. Συμμετοχής ή όχι ανθρώπων και νέων ανθρώπων στην πολιτική ζωή έχουν με βαθύτερη αιτία. Και νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα, ας πούμε, και ίσως εκεί βρίσκει και ένα έδαφος αυτό που ονομάζεται οικογενειοκρατία και πώς, τέλος πάντων, αυτά που έχουν συνηθίσει να λένε τα πολιτικά τζάκια δίνουν το ένα της κοιτάλης. Υπάρχουν κανάλι. Πολιτικά τζάκια όμως. Εντάξει. Δεν είστε σίγουροι. Υπάρχουν. Με ποια έννοια όμως έχει... Υπάρχουν οικογένειες, τέλος πάντων, που έχουν παίξει ένα ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου για πολλά χρόνια. Υπάρχει μια παράδοση και μια συνέχεια. Δεν θέλω να εστιάσω εκεί την αντιπαράθεση, με την έννοια ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ας πούμε, που αφήνει και έδαφος στο αν, τέλος πάντων, στο να υπάρχουν και να συνεχίζονται αυτού του είδους οι παραδόσεις, να το πω έτσι, είναι ότι ένας κόσμος, η εκλογή των βουλευτών δεν βγαίνει, αν θέλετε, μέσα από διαδικασίες, από τους χώρους δουλειάς, από ανθρώπους, τέλος πάντων, που να δραστηριοποιούνται και σε άλλες και στα σωματεία, στους φορείς κλπ. Που αν θέλετε θα έδινε και μεγαλύτερο εύρος στον κόσμο που θα δραστηριοποιείται σε αυτά. Εμείς γενικά θεωρούμε ότι είναι ζήτημα συμμετοχής συνολικότερα στα ζητήματα που αφορούν τη ζωή των ανθρώπων και των εργαζομένων, που αποτυπώνονται, αν θέλετε, και σε... Μάλιστα. Πριν πάω σε διάλειμμα, θέλω να ευχαριστήσω τον Στέφανο τον Λουκόπουλο από το Βουλή Watch που ήταν μαζί μας, ήρθε για να μας παρουσιάσει την έρευνα, αυτή την αποκάλυψη που έκαναν τα παιδιά από το Βουλή Watch. Οπότε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, να έρχεστε, γιατί εμείς θέλουμε να δίνουμε φωνή και στις πρωτοβουλίες σαν τη δικιά σας και στις αποκαλύψεις σαν τις δικές σας. Ευχαριστούμε πολύ. Οπότε ευχαριστούμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τη mainstream πολιτική ατζέντα.
Επιστρέψαμε εδώ στο Κόντρα 24. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Κόντρα News που κυκλοφορεί αύριο στα περίπτερα και μετά να συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας. Κύριο θέμα, ασύλληπτη λαιλασία δημοσίου χρήματος με τα εξοπλιστικά. 70 εκατομμύρια ευρώ από μίζες του Άκη, ξέπλυνε στη Ζυρίχη ο πρώην τραπεζίτης της Morgan Stanley, Παύλος Μπάιλας. Στο Καπέλο, δεσμεύσεις 64 εκατομμυρίων ευρώ για φοροδιαφυγή. Και πιο κάτω, Χαρίτσης. Ξεκινάμε μεγάλη εκστρατεία επικοινωνίας με την κοινωνία. Μητσοτάκης, θα γίνουμε η ευχάριστη έκπληξη της Ευρωζώνης. Και κάτω, θα μας βοηθήσει και στην κουβέντα μας συνέχεια, ιστερία πολέμου, παιδιά Τούρκων μεταναστών στο Βέλγιο χαιρετούν στρατιωτικά. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της Κόντρα News που κυκλοφορεί αύριο. Και χωρίς περισσότερη χρονοτριβή, να πάμε στον κύριο Χατζηθεοδοσίου. Κύριε Χατζηθεοδοσίου. Συζητούσατε σήμερα στις σχετικές επιτροπές του αναπτυξιακού. Να θυμίσω για τον κόσμο που δεν θυμάται ότι έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Φέρνει την ανάπτυξη αυτό το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο με τις ρυθμίσεις για την παιδεία, με την κατάργηση ή τα παραθυράκια για την άρση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Εσείς βλέπετε ότι υπάρχει πεδίο αναπτυξιακό και προοπτική? Θα ήμουν άδικος αν έλεγα ότι δεν υπάρχουν πολλά πράγματα στον νόμο που είναι θετικά. Mm-hmm. Αλλά άδικος θα ήμουν αν έλεγα ότι όλα είναι θετικά. Ας πούμε, στο πεδίο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, επειδή ήμουν παρόν, υπήρξε πολύ μεγάλη αντίρρηση και των κοινωνικών και θεσμικών φορέων για το νέο νόμο. Γιατί ουσιαστικά, για να είμαστε ειλικρινείς, καταποτά πολλά δικαιώματα των εργαζομένων. Και εμείς ως εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λέμε πάντα ότι πρέπει να έχουμε μια άριστη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων. Σας θυμίζω εδώ ότι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο πρώτο ζήτησε πριν 2 χρόνια την αύξηση των μισθών με παράλληλη μείωση εισφορών. Αλήθεια είναι. Και φορολογίας. Και μένουμε και σήμερα ότι ζητάμε περαιτέρω αύξηση των μισθών, γιατί ξέρουμε ότι οι πελάτες μας είναι. Ο ΣΕΠ γιατί θέλει μείωση. Άλλη φιλοσοφία. Επιτρέψτε μου, αυτή είναι η διαφορά. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε πιο κοντά στην κοινωνία. Θεωρούμε ότι η κοινωνία πρέπει να πάει όλοι μαζί. Ο ΣΕΠ έχει άποψη, πιθανόν ερμηνεύω, ότι μπορούν κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις να σπρώξουν τη χώρα μπροστά. Εμείς πιστεύουμε ότι η χώρα θα πάει μπροστά όταν υπάρξει μια οριζόντια ανάπτυξη, δηλαδή το μεγάλο πλήθος, αυτό που συνήθως λένε η πολιτική, η μικρομεσαία ρηχοκοκαλιά της οικονομίας, είναι. Αν σκεφτούμε ότι στην Ελλάδα, πρέπει να σας πω ένα στοιχείο. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το 99,2% των επιχειρήσεων και απασχολούν το 85% του εργατικού δυναμικού. Δηλαδή, εδώ δεν μιλάμε, δεν είμαστε μια αντίστοιχη ευρωπαϊκή χώρα τύπου Γερμανίας, Αγγλίας που έχουμε κάποια άλλα φαινόμενα εδώ. Στην πραγματικότητα, αυτοί μπορούν να τη φέρουν. Ο ΣΕΒ, όπως και αν το βάλουμε, πέρα το ότι μιλάμε για κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις, εκπροσωπεί πολύ μικρό μέρος των επιχειρήσεων. Η δύναμη του προέρχεται ακριβώς γιατί αυτές οι επιχειρήσεις είναι πολύ μεγάλες, πολύ γνωστές. Γι' αυτό και οι αντιρρήσεις με το ΣΕΒ δεν είναι μόνο στο επίπεδο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, είναι και στα επίπεδα του τρόπου που προσεγγίζουμε την οικονομία με διαφορετικό μάτι. Με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης που θέλει ο ΣΕΒ. Να. Εδώ να πω όμως τα συζητήματα που συζητήθηκαν. Δεν ήταν μόνο αυτά, ας πούμε και τα θετικά. Συζητήθηκε το θέμα του εξυγχρονισμού του Μητρώου. Ναι. Το δεν είχε εξυγχρονιστείτε αυτό, δεν υπήρχε το ΙΓΕΜΗ, κάνω λάθος. Αυτό, όλο αυτό που λέτε να γίνει πιο σίγουρο, είμαστε υπέρ, κάνουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες. Εννοείται. Το δικό μας επιμελητήριο έχει πλήρως ψηφιοποιηθεί, όμως θα πρέπει να καταλάβουν αυτοί που μας ακούνε ότι αυτό είναι το τελευταίο μέτρο. Μια επιχείρηση, το μεγαλύτερο πρόβλημά της δεν είναι ποτέ να γράψει στο ΙΓΕΜΗ. Όταν θέλει, ας πούμε, η διεύθυνση υγιεινής να θέλει 8 μήνες για να αλλάξει ένα μαγαζί, όταν υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του μέχρι να φτάσει στο σημείο να ζητήσει άδεια. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν δεν ήταν ποτέ αυτό. Είναι μια αυταπάτη. Θυμίζω ότι οι ΙΚΕ δημιουργούνται σε μία μέρα. Μία μέρα ακριβώς θέλουν. Άρα δεν είναι αυτό το μεγάλο ζήτημα. Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε. Αλλά δεν λειτουργεί η εταιρεία. Ούτε μπορεί να εισπράξει το ευρώ σε μία μέρα. Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Να πω άλλα προβλήματα που έχουμε πει πολλές φορές στον Υπουργό. Όταν λέμε συνέχεια 10 χρόνια κρίση, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Έχουμε περίπου το 60% των επιχειρήσεων που έχει κάποιο θέμα. Δηλαδή χρωστάει στην εφορία, χρωστάει στι ασφαλιστικές φορές, χρωστάει στις τράπεζες. Αν δεν του βρει έναν τρόπο αυτό να ξαναμπεί στην παραγωγή, τι κάνει, δεν μπορεί να κάνει επιχείρηση. Άρα θα ψάξει άλλους τρόπους. Θα ψάξει να βρει, έχουμε εξαντλήσει τη γυναίκα το παιδί, τώρα ψάχνουμε καινούριο τρόπο. Άρα αν αυτό δεν το καταφέρει να το βάλει στην παραγωγή, γι' αυτό λέμε πρέπει να υπάρξουν μέτρα που τον βοηθάνε να πληρώσει, ή αν δεν τον βοηθάνε να πληρώσει, αυτό που τέλος πάντων πρέπει να αποδεχτούμε σαν κοινωνία, πτώχευσέ τον. Δώσε το δικαίωμα να πτωχεύσει για να ξαναμπεί στην κανονική οικονομία. Αν δεν μπει, σαν αυτό που λέγατε πριν και ήθελα να παρέμβω για τους πολιτικούς, όταν κάποιος δεν μπαίνει στην οικονομία, τι κάνει,
προσαρμόζεται με χείριση ούτε στη φοροδιαφυγή, παρά εμπόριο λαθρεμπόριο. Αν αυτό δεν το βλέπεις και κάνεις πώς δεν το βλέπεις, δηλαδή σήμερα το παρά εμπόριο λαθρεμπόριο, τα έσοδα που χάνει το κράτος υπολογίζονται σε 7 με 8 δις. Όλο σου έμφυα μαζί είναι 2,5 δις, δηλαδή 3 φορές τον έμφυα. Μιλάω μόνο για τα λεπτομέρεια παρεμπόριο, δεν μιλάω για τη φοροδιαφυγή όπου αγγίζει περίπου το 50% των επιχειρήσεων. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά η απάντηση που δεν συμφωνώ σε μια τέτοια εκπομπή που είχε υποθεί από έναν συνάδελφο είναι φοροδιαφύγει δεν μπορεί να επιβιώσει. Το σωστό είναι να παλέψουμε να πληρώνουμε πρώτερο φόρο και να πληρώνει και αυτό φόρο, γιατί όσο δεν πληρώνει κάποιο φόρο, το πληρώνει οι υπόλοιποι, όπως ξέρετε. Άρα υπάρχουν γενικότερα ζήματα της οικονομίας. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Και σήμερα, στα λίγο χρόνο που μίλησα και στο παρελθόν, έχω πει το εξής: δεν μπορεί να κάνεις μεγάλες αλλαγές στην οικονομία και να λες αυτές θα γίνουν σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο θέλει 5 με 7 χρόνια, όπως και αν το βάλουμε, και χρειάζεται να δούμε πού πάει η οικονομία. Να σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα, ο αριθμός των επιχειρήσεων που ιδρύονται, που είναι πλαστό, είναι πολύ παραπάνω από αυτές που κλείνουν. Ξέρετε όμως τι επιχειρήσεις ανοίγουν. Το επαγγελματικό επιμελητήριο άνοιξε πέρυσι 10.000 επιχειρήσεις καφέ και εστίασης. Ναι, από αυτές ξέρετε πόσο επιβιώνουν μπορεί από ένα χρόνο. Κάτω από το 20%. Μετά κλείνουν και ξανανοίγουν με άλλο όνομα ή παραδίπλα ή κάτι άλλο. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Ναι, ανάπτυξη είναι μια άλλη σκέψη για το ποιοι είναι οι τομείς οικονομίας που πρέπει να επενδύσουμε, να τους δούμε και υπάρχουν σημαντικοί τομείς και πώς στείλονται. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι υπήρξε μια μεγάλη κουβέντα για τα ζητήματα ακόμη και των. Πρέπει να δούμε σαν χώρα ότι έχουμε μεγάλα πρόστιμα γιατί δεν έχουμε τα βιομηχανικά πάρκα, τα επιχειρηματικά πάρκα, ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Εδώ να σας πω ότι το μεγάλο θέμα που εμείς αντιμετωπίζουμε από τις επιχειρήσεις είναι ότι είναι πολύ ψηλά τα κόστη. Πρέπει να πάρεις πράγματα σε χαμηλότερα κόστη, να υπάρχει εύκολη προσέγγιση ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν. Γιατί και εμάς, νομίζω, σαν χώρα μας συμφέρει κάποια στιγμή αυτά να υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι που αναπτύσσονται. Ναι, είχαμε τα προβλήματα χρήσεων γης, τεράστιο θέμα. Βέβαια. Και αυτό που λέτε, οργανωμένες υποδομές σε συγκεκριμένες περιοχές. Ώστε να μπεις. Θα σας πω, ήταν τόσο ακριβό το κόστος που άλλο σκεφτόταν ότι αν μπω μέσα δεν μπορώ να το βγάλω. Άρα πρέπει να γίνει με ένα τέτοιο τρόπο που να είναι το κόστος ανάλογο της επιχείρησης. Και μετά πρέπει να δεις τι επιχειρήσεις βάζουν. Μια βιοτεχνία πόσο μπορεί να πληρώσει. Είναι διαφορετικό να κάνεις για μια βιοτεχνία, να κάνεις τα logistics, να δεις πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση, πολύ σημαντικό, τι ασφάλεια υπάρχει. Υπάρχουν και τέτοια ζητήματα που πρέπει να τα δούμε. Νομίζω όμως ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι σωστά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά που η κυβέρνηση σήμερα βάζει σαν προγραμματισμό, θα έλεγα σωστά είναι, όπως και το θέμα της μείωσης των εισφορών ή της φορολογίας. Όμως προς το παρόν, το λέω πάρα πολύ καλό προέδρα, δημιουργούν ένα καλό κλίμα στην αγορά. Είναι προς το παρόν όμως δεσμεύσεις και δεν έχουμε αποτέλεσμα. Και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι όλοι οι ομοτράπεζοι μου εδώ αντιλαμβάνονται ότι όταν είμαι στην οικονομία αποτέλεσμα μετριέται με νούμερα. Έχουμε 185 δις σήμερα στο ΑΕΠ, όταν γίνει 190 κάναμε ένα βήμα μπροστά, όταν γίνει 195 ένα βήμα μπροστά και εμείς θα βγούμε πρώτα να το χαιρετήσουμε. Αυτό όμως είναι ανάπτυξη. Όλα τα υπόλοιπα είναι καλά, αλλά δεν φέρνουν το αποτέλεσμα. Είναι πολύ ωραία λόγια, αλλά δεν φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί η μείωση φορολογίας από εκεί προέρχεται. Θέλω ένα σχόλιο μόνο αν μου επιτρέπετε, γιατί ανοίξατε συζήτηση των πολιτικών και νομίζω αξίζει τον κόπο των συγγενικών σχέσεων των βουλευτών. Το πολιτικό μας σύστημα σε σχέση με την οικονομία έχουν παράλληλους δρόμους. Βεβαίως είναι πολύ κακό ή τέλος πάντων έχει πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά η οικογενειοκρατία. Πάντως, η οικονομική θέση κάποιου τον βοηθάει να εκλέγει, όχι βουλευτής. Δηλαδή, βέβαια, το άρθρο του συντάγματος που λέει ίσες ευκαιρίες του εκλέγει και εκλέγεστε, ξέρουμε καλά ότι δεν μπορεί να. Δεν εντάξει, στέκει. Το χρήμα αλλάζει τα δεδομένα αυτά. Δεύτερο ζήτημα. Παίζει ρόλο πόσο συχνά. Αν εμένα είστε εξάδελφός μου και βγαίνω στην τηλεόραση ή ο άλλος που δεν βγαίνει ποτέ, σωστό, δεν μετριέται η ικανότητα, μετριέται η αναγνωρισιμότητα. Σωστό. Αν χρησιμοποιούνται τα showbiz για να μπορεί κάποιος να εκλογεί, όλα αυτά θα ήταν μια ωραία συζήτηση, γιατί ένα από τα ζητήματα με παρελθόν είναι η οικογενειοκρατία. Και όλα τα παίζουν ρόλο. Πού καταλήγουμε στο συμπέρασμα? Αυτό που νοιάζει το μέσο πολίτη είναι αυτούς που έχουν εκπροσώπου στη Βουλή. Είναι από τους καλύτερους στην κοινωνία. Ή υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις που βρέθηκαν εκεί? Αντιπροσωπευτικό είναι το σύστημα. Δεν είναι σύστημα αρίστων ή καλύτερων. Γι' αυτό έχουμε και εργάτες. Γι' αυτό, ναι. Γι' αυτό έχουμε και. Μακάρι, πόσο εργάτες έχουμε? Πόσο εργάτες έχουμε? Όχι, λέω, γι' αυτό έχουμε και εργάτες και κυρίες που ασχολούνται με τα οικοκυρικά και εργοστασιάρχες. Επειδή υπήρχαν τρεις κάστες μεγάλες που είχαν κλάδι, που είχαν πολύ μεγάλη εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο. Εγώ θα ήμουν πολύ χαρούμενος που λέμε εκπρόσωπες επιχειρήσεων να είχαμε και εργάτες και μικρομεσαίους και όλα τα επαγγέλματα. Δεν ισχύει αυτό.
γιατί η επικοινωνία διαχρονικά και όχι μόνο στην Ελλάδα παίζει τεράστιο ρόλο στην πολιτική. Είναι μια πραγματικότητα αυτή και είναι πραγματικότητα επίσης ότι υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία βοηθούν κάποιον να εκλεγεί. Γι' αυτό έχουμε τόσους δημοσιογράφους στην Βουλή. Τόσους δημοσιογράφους, τόσους δικηγόρους, τόσους γιατρούς. Είναι κάποια επαγγέλματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, ευνοούν κάποιον. Οι γιατροί βγαίνουν χωρίς τηλεοράσεις. Οι γιατροί βγαίνουν χωρίς τηλεοράσεις. Ασφαλώς οι γιατροί βγαίνουν παραδοσιακά χωρίς τηλεοράσεις. Για να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με όλα αυτά. Το αν υπάρχει οικογενειοκρατία στην Ελλάδα, το έχει απαντήσει πριν από πολλά χρόνια ο Άδωνης Γεωργιάδης, όταν χαρακτήριζε βαθύ πλουτογόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν γίνει αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά και πολλά άλλα πήρε πίσω. Τώρα, εντάξει, το κομμάτι της οικογενειοκρατίας έχει ένα ενδιαφέρον να το συζητάμε, αλλά αυτό που είπα από την αρχή, δηλαδή ότι οι άνθρωποι εκλέγονται, είναι μια πραγματικότητα. Είτε μας αρέσει είτε όχι, μπαίνουν σε μια διαδικασία, ο κόσμος πηγαίνει και τους ψηφίζει. Ως προς αυτά που συζητήσαμε πριν για τις επιτροπές της Βουλής, το αν δίνουν στοιχεία, το τι στοιχεία δίνουν, ξέρετε, θεωρώ αδιανόητο και το λέγαμε και την προηγούμενη φορά, ότι μια ομάδα ενός site, ενός οργανισμού, ο οποίος προσπαθεί να κάνει μια έρευνα για να δώσει κάποια στοιχεία στον πολίτη, δυσκολεύτηκε τόσο πολύ και πάλεψε επί 2 χρόνια προκειμένου να πάρει στοιχεία από τη Βουλή, τα οποία θα έπρεπε να δημοσιοποιούνται ούτως ή άλλως. Και αναγκάστηκε να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να πάρει και να φέρει να δώσει τη δημοσιότητα πράγματα τα οποία όλοι οι πολίτες θα έπρεπε να γνωρίζουν ή τουλάχιστον πράγματα στα οποία θα έπρεπε όλοι οι πολίτες να έχουμε πρόσβαση. Η Βουλή λοιπόν θέλησε, για δικούς της λόγους, τους οποίους αγνοώ ασφαλώς, να τα αποκρύψει και αφού υπήρξε η παρέμβαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποφάσισε να τα δώσει στη δημοσιότητα. Και από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε, δεν αντέδρασε κανένα κόμμα. Και αυτό είναι και μια απάντηση στον κύριο Θεοχαρόπουλο πριν, που κάνατε ένα πολύ ορθό σχόλιο, κύριε Θεοχαρόπουλε, σε σχέση με την λειτουργία των Επιτροπών και της Βουλής. Όμως ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντέδρασε. Καμία ερώτηση δεν είχα. Και κανένα άλλο κόμμα ασφαλώς δεν αντέδρασε. Απλώς τώρα απευθύνομαι σε εσάς. Δεν αντέδρασε κανείς. Βγήκαν κάποια στοιχεία που μιλούσαν για μια παράνομη χρήση της χρηματοδότησης και δεν αντέδρασε κανείς μέσα στο κοινοβούλιο. Δεν ασχολήθηκε κανείς. Έχουμε δει κατά το παρελθόν, επειδή έλεγε νωρίτερα ο κ. Λουγόπουλος για τα πόθεν έσχες, έχουμε δει στο παρελθόν δημοσιογράφους να αποκαλύπτουν ότι πόθεν έσχες ορισμένων πολιτικών ήταν ψευδή, να φτάνει η υπόθεση στη Βουλή, στην αρμόδια επιτροπή, και να μπαίνει κάτω από το χαλάκι, να ακολουθείται η τακτική της βρωμιάρας νοικοκυράς και να μπαίνουν τα σκουπίδια κάτω από το χαλάκι, και στην επόμενη χρήση να εμφανίζεται ο πολιτικός με τα σωστά στοιχεία στο πόθεν έσχες του, αυτά δηλαδή που είχε αποκρύψει ή είχε ξεχάσει, για να μην είμαι κακοπροαίρετος, την προηγούμενη φορά, και πάλι να μην ασχολείται κανείς. Κάποια στιγμή πρέπει να τα δούμε αυτά τα πράγματα στον τόπο αυτόν. Δεν μπορεί οι δημοσιογράφοι ή ένας οργανισμός αξιόλογος όπως είναι το Βουλή Watch να παλεύει επί 2 χρόνια για να πάρει στοιχεία από τη Βουλή και η Βουλή να μην δίνει τα στοιχεία. Αλήθεια είναι. Και μια επιτροπή η οποία είναι διακομματική, στην οποία μετέχουν και μη βουλευτές. Δεν είναι δυνατό. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να την κάνουμε τη συζήτηση επί της ουσίας και να το λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Αντί να καθόμαστε να συζητάμε ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Φταίνε όλοι. Μάριε, θα ήθελα να μείνουμε σε ένα ακόμη θέμα πριν συνεχίσουμε με την πολιτική μας κουβέντα και τα εθνικά θέματα και τον πόλεμο στη γειτονιά μας. Έχω λάβει 300 mail, 400 mail. Είναι όλα τα ίδια, οπότε δεν θα πω τα ονόματά σας, γιατί θα ξημερώσουμε, θα τελειώσει η εκπομπή. Αφορά στο θέμα του μικρού Παναγιώτη Ραφαήλ, Σπύρο. Εχθές φιλοξενήσαμε εδώ τηλεφωνικά τον πατέρα του μικρού Παναγιώτη Ραφαήλ. Εμείς δεν έχουμε κουκουλώσει το θέμα. Έχουμε πει και τι κάνει το Υπουργείο και τι επιθυμεί να κάνει η οικογένεια με αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, θα διαβάσω όμως το mail που μου στέλνετε κατά ρυπά στο ίδιο, για να είμαστε πάρα πολύ σαφείς και ξεκάθαροι. Και επειδή ο Μάνος παρακολουθεί το θέμα, θα ζητήσω από τον Μάνο να τοποθετηθεί, γιατί σε αυτή την εκπομπή δεν θέλουμε να κάνουμε μικροπολιτική πλειοδοσία και να βάλουμε εδώ καθέναν από τους εκπροσώπους των να λένε ότι προφανώς πρέπει να σωθεί ένα παιδί, γιατί δεν είναι και σωστό. Λοιπόν,
Διαβάζω το mail σας. Παρακαλώ να ρωτήσετε τους εκλεκτούς σας καλεσμένους για το θέμα του Παναγιώτη Ραφαήλ Γλωσσιώτη. Χθες πληροφορήθηκα τον αξιότιμο κύριο Κικίλια ότι κορυφαίοι επιστήμονες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία δεν συνηγορούν υπέρ της συνδυαστικής χορήγησης των δύο θεραπείων. Συνεπώς, ο κύριος Υπουργός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Σήμερα όμως, γνωστός δημοσιογράφος, συνάδελφός σας, απευθύνεται σε εμένα το mail, έδωσε στη δημοσιότητα τις γνωματεύσεις των νευρολόγων του μικρού Παναγιώτη Ραφαήλ, που λένε το ακριβώς αντίθετο. Μου επισυνάπτεται και τη σχετική φωτογραφία. Αγαπητή κυρία Γιάμαλη, θα ήθελα να ρωτήσετε τους εκλεκτούς σας καλεσμένους τι σκοπεύουν να κάνουν ώστε ο μικρός Παναγιώτης Ραφαήλ να ταξιδέψει άμεσα στην Αμερική για να λάβει την απαραίτητη για τη ζωή του γονιδιακή θεραπεία. Παρακαλώ θερμά να απαντήσουν και να μην υπεκφύγουν τις ερώτησεις. Υπάρχουν και τα στοιχεία, όπως βλέπετε κάτω, για όσους και όσες θέλουν να συνεισφέρουν στο να καταφέρει ο μικρός Παναγιώτης Ραφαήλ να πάει στη Βοστόνη. Από τη στιγμή που οι γονείς του και οι θεράποντές του θεωρούν ότι αυτή η θεραπεία είναι ενδεδειγμένη, έχουμε πει τι ισχύει και ο πατέρας του είπε εδώ εχθές τι ισχύει με το ανώτατο υγειονομικό συμβούλιο. Επιτρέψτε μου εμένα να μην δώσω το λόγο στους πολιτικούς. Δεν υπάρχει λόγος να επιδείξουν την ευαισθησία του. Δεν θα ακούσετε κάτι διαφορετικό. Μάνο. Ξέρετε τι γίνεται. Εμείς όλοι καθόμαστε και συζητάμε για την υπόθεση του Παναγιώτη Ραφαήλ, χωρίς την πραγματικότητα να έχουμε εικόνα ακριβή. Και είναι φυσιολογικό, διότι δεν είμαστε γιατροί, αλλά και γιατροί να ήμασταν, θα έπρεπε να έχουμε τη συγκεκριμένη ειδικότητα και μια γνώση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Η θεραπεία του Παναγιώτη Ραφαήλ εδώ στην Ελλάδα κοστίζει επίσης αρκετά χρήματα. Τα οποία δίνονται. Ασφαλώς δίνονται τα χρήματα αυτά. Επομένως. Εκτίμησή μου και εκτίμηση ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από εμάς την υπόθεση. Γιατί εμείς δεν είμαστε γιατροί. Ασφαλώς. Είναι ότι δεν είναι οικονομικοί οι λόγοι για τους οποίους δεν δίνεται το πράσινο φως από το αρμόδιο συμβούλιο προκειμένου ο Παναγιώτης Ραφαήλ να ταξιδέψει στη Βοστόνη. Πράγματι, σήμερα δόθηκαν στη δημοσιότητα κάποιες γνωματεύσεις γιατρών νευρολόγων που πιστοποιούν κατά κάποιο τρόπο ότι Είναι εμπλεκόμενοι αυτοί οι γιατροί νευρολόγοι. Είναι γιατροί που φαίνεται να γνωρίζουν ότι η υπόθεση του Παναγιώτη Ραφαήλ δεν είναι οι γιατροί του ανώτατου συμβουλίου. Είναι νευρολόγοι. Είναι της ανεξάρτητης αρχής. Δεν είναι γιατροί της ανεξάρτητης αρχής. Όχι, λέω αν έχουν το φάκελο υπόψη τους, αν γνωρίζουν. Εδώ πάντως φαίνεται να πιστοποιούν με έναν τρόπο ότι πράγματι αυτή η γονιδιακή θεραπεία που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια είναι μια θεραπεία που έχει καλύτερα αποτελέσματα. Δεν σημαίνει ότι το παιδί αυτό θα πάει και αύριο το πρωί θα είναι καλά. Υπάρχει ένα δείγμα γραφής που δείχνει ότι υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα. Απ' την άλλη, οι γιατροί του αρμοδίου συμβουλίου και νομίζω σήμερα και ο πρόεδρος της νευρολογικής εταιρείας εκτιμούν ότι για διάφορους λόγους, στους οποίους δεν έχει καμία αξία να αναλύσουμε, γιατί δεν μπορούμε και να τους κατανοήσουμε στην πραγματικότητα, ότι δεν έχει αξία να γίνει αυτή η θεραπεία στην Βοστόνη, δεν μπορεί ενδεχομένως να γίνει συνδυαστικά, όπως με πληροφόρησαν κάποιες πηγές μέσα στο ΝΕΟΠΗ, δεν μπορεί δηλαδή η γονιδιακή θεραπεία που γίνεται στις ΗΠΑ να γίνει συνδυαστικά με την εδώ θεραπεία. Βασίζονται λοιπόν σε κάποια τέτοια δεδομένα και λένε ότι δεν πρέπει το παιδί να ταξιδέψει στη Βοστόνη. Γίνεται αντιληπτό και είναι κατανοητό από όλους μας ότι η οικογένεια του Παναγιώτη Ραφαήλ παλεύει για την ζωή του παιδιού της. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει και δεν μπορεί κανείς να το κρίνει. Ακόμη και ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας σήμερα σε μια ανακοίνωσή του λέει ότι εμείς συμφωνούμε με το αρμόδιο Ιατρικό Συμβούλιο αλλά θα δώσουμε χρήματα προκειμένου το παιδί γιατί έστω και μία της να υπάρχει ελπίδα, διότι αυτή η ελπίδα έστω πρέπει και να εξαντληθεί. Πιθανότητα να υπάρχει το παιδί αυτό, να γίνει είναι. Καλά, καλό είναι να την εξαντλήσουμε την πιθανότητα. Έστω και αυτή το ένα της χιλής. Τώρα. Εκεί, ναι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι από άλλο. Από την άλλη, μπορεί κανείς να ζητήσει ευθύνες από τον κύριο Κικίλια. Εδώ γίνεται ξαφνικά πολιτικό το παιχνίδι και γίνεται πολιτικό το παιχνίδι στις πλάτες μιας οικογένειας και ενός παιδιού. Πάντως εμείς εδώ δεν το κάναμε αυτό. Ασφαλώς. Δεν ζητάμε ευθύνη από κανένα. Ασφαλώς. Υπάρχουν αρμόδια όργανα γιατροί. Ρωτώ απλώς αν μπορεί ο κύριος Κικίλιας να παρακάμψει ως. Αλλά τότε ανοίγει ο ασκός του αιώλου για μια σειρά υποθέσεων. Και αυτό συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά. Mm-hmm. Δηλαδή, τη θυμόμαστε τη συζήτηση που κάναμε, ότι εκεί ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Θα μπορούσε να ζητηθεί από καθέναν μια παρέμβαση υπουργού και η παράκαμψη των αρμοδίων φορέων. Mm-hmm. Φαίνεται ότι το πράσινο φως δεν θα δοθεί
όπως θέλει η οικογένεια του Παναγιώτη Ραφαήλ. Μάλιστα. Εάν όμως μαζευτούν τα χρήματα, μακάρι να μαζευτούν, να μπορέσει να πάει το παιδάκι εκεί, να εξαντλήσει όποιες πιθανότητες έχει. Σαφώς. Οι ευχές μας είναι. Έχουν ζητήσει, απλώς το τελευταίο να πούμε, για να μην μακρηγορούμε. Έχει ζητήσει η οικογένεια τη διαμεσολάβηση του ελληνικού κράτους, του Υπουργείου, εν πάση περιπτώσει, ώστε να γίνει μια σημαντική έκπτωση από για ένα καλύτερο deal με την εταιρεία. Με την εταιρεία, ώστε να δοθεί και η γονιδιακή θεραπεία αυτό. Λοιπόν, και να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Εμείς είμαστε στο πλευρό της οικογένειας. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Βλέπετε και τα στοιχεία από κάτω να περνούν κάθε τόσο. Πάμε όμως στην πολιτική μας κουβέντα. Πάμε να αλλάξουμε κεφάλαιο. Πάμε σε ένα άλλο γιατρό, τον Ερντογάν. Ναι. Πώς τα έχει κάνει έτσι, βρε Σπύρο μου, ο Σουλτάνος? Ναι. Ο πρώτος που τα έκανε είναι ο κύριος Τραμπ, ο οποίος άλλαξε την ατζέντα. Χειρότερο το ΠΚΚ, το ΝΑΙΣΙΣ. Ναι, ναι. Είναι μια, αυτό το λέει η Τουρκία, μόνο η Τουρκία. Έτσι, το λέει η Τουρκία. Το έλεγαν και κάποιοι βόρειοι ευρωπαϊκές χώρες. Θα μας κάνει να πιστεύουμε ότι είχε δίκιο ο Ρώσος πρέσβης χθες που είπε. Μην πιστεύετε σε τέτοιο σύμμαχο όπως είναι η Αμερική. Ο κύριος Τραμπ έχει τη δική του πολιτική, ξαφνικά αλλάζει όλο το χαρτί, κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που εδώ και 20 χρόνια κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή. Ήρθαν, μπήκαν στο Ιράκ, μπήκαν στο Αφγανιστάν, ανέτρεψαν τη Συρία, ανέτρεψαν την κατάσταση στη Λιβύη, έχει γίνει, ας το πω, επιτρέψτε μου, τον μπάχαλο, και τώρα λέει μην τον είδατε, δεν ξέρω, δεν άκουσα, είναι 7.000 μίλια μακριά, βγάλτε τα μάτια σαν τελειά. Λοιπόν, αυτό ανατρέπει όλα τα δεδομένα και βεβαίως αυτό το οποίο για μας είναι ανησυχητικό και μας αγγίζει είναι ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος έχει ντυθεί στρατιλάτης, ο οποίος έχει ανέβει και αυτό σε ένα άλογο, ας πούμε, και λέει μου ανήκει, δείξαμε το χάρτη προηγουμένως. Να τον δείξουμε ξανά, κύριε Καλοκαιρινέ. Μπορούμε να τον ξαναδείξουμε, κύριε Καλοκαιρινέ. Και λέει ότι μου ανήκει μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή από αυτά που είναι η σημερινή Τουρκία. Για να μην κοροϊδευόμαστε, σημαίνει ότι η Τουρκία, αυτό που έλεγε από το 2015-2016 ο κ. Ερντογάν. Και ο χάρτης που ανέβασε χθες στα social media ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Ακάρ. Ναι. Μεγαλώνει κιόλας μπροστά στα μάτια μας. Αυτός είναι και ένας χάρτης παντουρκισμού, πόσοι είναι οι Τούρκοι στον κόσμο και ότι όλοι αυτοί πρέπει να ενωθούν. Ηνωμένες Πολιτείες της Τουρκίας. Ναι, ναι, και υπό τον κ. Ερντογάν να ενωθούν όλοι αυτοί. Προφανώς. Αλλά η Τουρκία περιλαμβάνει τα ελληνικά νησιά, την Κύπρο, τη Θράκη. Και την Δυτική Θράκη, δηλαδή την Ελληνική Θράκη, και ένα κομμάτι της Μακεδονίας μέχρι Θεσσαλονίκη και τα λοιπά πιο μακριά, περιλαμβάνει ένα κομμάτι της Βουλγαρίας και τη Μοσούλη, το Κυρκούκ, το Ιράκ, τη Βόρεια Συρία. Δηλαδή ο κ. Ερντογάν είναι αυτό που έλεγε, ότι θέλω αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης, των συνόρων που καθόρισε η συνθήκη της Λοζάνης της Τουρκίας το 1923, πριν από 100 χρόνια. Και αυτό τώρα, με το πράσινο φως που το έδωσε ο Ερντογάν, βλέπει ότι θέλει και ότι μπορεί να το κάνει πραγματικότητα. Μας αγγίζει το θέμα, γιατί οι γεωτρήσεις γίνονται στην Κύπρο, ο στόλος είναι γύρω από την Κύπρο. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι η συμπεριφορά και έναντι της Ελλάδας. Και νομίζω, το λέγαμε χθες, θα το ξαναπούμε και θα το λέμε κάθε μέρα, ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, και η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα, στο θέμα ότι το μεταναστευτικό να μην γίνει αιτία ή αφορμή να διχαστούμε. Διότι ο πραγματικός κίνδυνος και ο πραγματικός εχθρός είναι ο Τούρκος, και έρχεται πραγματικά καβάλα στα λόγο ο κύριος Ερντογάν. Δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Ακούμε πάρα πολύ προσεκτικά στρατηγούς πρώην και νυν, κυρίως τους πρώην που μπορούν πιο ελεύθερα να μιλήσουν, και οι οποίοι ακριβώς επισημαίνουν τους κινδύνους που έχουμε από την Τουρκία. Μάλιστα. Και θα επικαλεστούμε και τον κύριο Αποστολάκη και τον κύριο Κωνσταράκο, τους στρατηγούς δηλαδή, τους πρώην, τους αρχηγούς ΓΕΘΑ, οι οποίοι ξέρουν τι λένε. Εδώ είμαστε και είναι πάρα πολύ ανησυχητική κατάσταση συνολικά. Σπύρο μου, επειδή καλύπτεις το διπλωματικό ρεπορτάζ χρόνια και παρακολουθήστα της Τουρκίας και έχεις πολύ μεγαλύτερη ιστορικότητα από ότι εγώ, θα ήθελα εσύ να κάνεις την πρώτη ερώτηση στον κύριο Χρυσομάλη. Ναι. Κύριε Χρυσομάλη, εσείς αυτές τα μέτρα τα οποία θα συζητηθούν και τις επόμενες ώρες που έρχονται στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίνεται, η κυβέρνηση κρίνει ότι είναι ικανοποιητικά, κρίνεται ότι πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα έναντι της Τουρκίας? Ξεκινάμε από αυτό το οποίο είναι και το πολύ άμεσο. Θα συζητηθούν κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν στην Τουρκία. Θεωρείτε ότι θα φτάσουμε σε κυρώσεις? Θα το δούμε. Να δούμε τη στάση των εταίρων. Θα ήθελα απλά να προσθέσω στην προηγούμενη ανάλυση
η άποψη πάρα πολλών είναι ότι, και νομίζω είναι σωστή κατεύθυνση αυτή η άποψη, ο κύριος Ερντογάν από ό,τι φαίνεται έχει τσαλακωθεί στο θέμα με τη Συρία. Εκτίμησε λάθος στρατηγικά αυτή την επεκτατική του τάση, περιμένοντας ότι θα πάρει χώρο από αυτό που ονόμαζε τρομοκράτες ανεξάρτητους Τούρκους. Τελικά αυτό που κατάφερε είναι αυτοί να πάνε να μπουν πάλι υπό τη σκέπη του Ασάντ, όπου όπως ξέρετε τον προστατεύει η Ρωσία, και ξέρει και η Τουρκία ότι δεν μπορεί να κουμπίσει ως εκεί που προστατεύεται η Ρωσία τον Ασάντ και τη Συρία υπό τον Ασάντ, η οποία κατέχει πλέον πάλι το 90 και κάτι παραπάνω του Συριακού εδάφους. Συνεπώς βλέπω ότι αυτό που κατάφερε να κάνει ο Ερντογάν είναι να ξαναενώσει τη Συρία υπό τον Ασάντ, ο οποίος γνωρίζεται είναι σύμμαχος της Ρωσίας. Της Ρωσίας και με τον Πούτιν. Γνωρίζεται ότι ο κύριος Ερντογάν, προσπαθώντας να εξευμενήσει τον Πούτιν και λόγω της πτώσης του ρωσικού τότε αεροσκάφος, είχε δώσει πλήρη μεταμέλεια και δεν πρόκειται να ακουμπήσει παραπέρα από εκεί που προστατεύει ο Ασάντ. Ο κύριος Τραμπ, γιατί έχει τις δικές του εθνικές εκλογές και η εκτίμηση είναι σε αυτές προσβλέπει στους επόμενους 12-13 μήνες που έρχονται και έχει εκλογές, αποφάσισε να αλλάξει στρατηγική, πουλώντας το εσωτερικό της Αμερικής, φέρουμε τους στρατιώτες μας πίσω, γιατί να πολεμάνε 7.000 μίλια μακριά, όλα αυτά που προείπατε. Συνεπώς, νομίζω ότι άλλα είχε ο Ερντογάν στο μυαλό του, αλλιώς βγαίνει αυτή τη στιγμή ο πόλεμος με τους Κούρδους επί Συριακού εδάφους, και αυτό θα τον κάνει να είναι λίγο πιο μαζεμένος και πιο δίκαιος, και είναι μια άποψη που τη λένε πάρα πολύ πρώην στρατηγή, όπως λέτε και εσύ, υπουργοί, αναλυτές κτλ. Άρα, σε πρώτη φάση, εμείς πρέπει να δούμε πιο πολύ τι γίνεται με αυτό που λέμε μεταναστευτικό και με τις ροές που υπάρχουν. Εσείς το λέτε μεταναστευτικό ή προσφυγικό, κύριε Χρυσομάλη, γιατί έχουμε καταλήξει υπάρχουν να διαλύσουμε τον γόνοπα πλέον. Υπάρχουν πρόσφυγες που είναι από εμπόλεμη ζώνη. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν λαθρομετανάστες. Είναι ξεκάθαρο το θέμα. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Τι λέτε, κύριε? Υπάρχουν λαθρέοι επιβάτες, λαθρέοι αναγνώστες, και έτσι λέγονται και οι παρανόμως μετανάστες, γιατί ο όρος παράνομος μετανάστης είναι πιο βαρύ. Από το λαθρέο μετανάστη. Ο παράνομος, επειδή με διακόψετε, σημαίνει πρέπει να έχει και ποινικές κυρώσεις. Θέλετε σε αυτούς που έρχονται παρανόμως στη χώρα μας να τους βάλουμε ποινικές κυρώσεις, να μπουν φυλακή? Αυτό υποστηρίζει το ΕΚΟΕ, να μπουν φυλακή. Το λαθρομετανάστη, κύριε Χρυσομάλη, έχει μια ιδεολογική φόρτιση. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Τώρα, αν θέλει κανείς να το χρησιμοποιεί, δικαίωμά του. Ο καθένας σας χρησιμοποιεί στα ελληνικά που νομίζει ότι ξέρει. Ασφαλώς, ο καθένας σας χρησιμοποιεί στα ελληνικά που νομίζει ότι ξέρει, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι όταν κάποιος μπαίνει στην Ελλάδα, ακόμη και αν είναι από τις χώρες εκείνες που στη Νέα Δημοκρατία δεν θεωρείται ότι είναι εμπόλεμες, μπορεί πάλι να είναι πρόσφυγας. Και αυτό είναι κάτι που γνωρίζετε πολύ καλά. Επειδή με διακόψατε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Συγχωρείτε που σας διακόψα, αλλά ξέρετε και εγώ όταν ακούω για λαθρέους. Κατανοείτε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ορίζει τις χώρες που είναι εμπόλεμες σημείς, ορίζει ο ΙΕ. Ωστόσο, βάλατε το Αφγανιστάν, από τις χώρες τις εμπόλεμες. Αυτό δεν ήθελες να πεις, Μάλλη. Και όχι μόνο. Το Αφγανιστάν είναι στη θέση 167 επικοινωνότητας. Αν είναι δυνατόν. Επιμένω. Κύριε Χρυσομάλη, εσείς ορίσατε ως μεταναστευτικό και όχι ως προσφυγικό το πρόβλημα. Εσείς, ως Νέα Δημοκρατία, δεν το όρισε κάποιος άλλος. Εσείς. Έχω το λόγο. Ασφαλώς. Ευχαριστώ. Είναι εκπομπή διαλόγου. Μπορείτε να παρεμβαίνετε κι εσείς όταν διαφωνείτε με κάτι. Εγώ δεν μου αρέσει να διακόπτω κανέναν. Αν έχετε είστε την τάση όλοι να με διακόπτονται, τη σέβομαι. Αλλά εγώ δεν πρόκειται να διακόψω καθένα. Ο διάλογος συνήθως γίνεται να ολοκληρώσει ένα στην άποψή του και να ακούσει το αντιεπιχείρημα. Αλλά συνήθως οι κυβερνητικοί βουλευτές δέχονται τα πειρά. Αν ο διάλογος να μιλάμε δύο ταυτόχρονα, δεν θα το ήθελα, δεν θα κάνω τέτοιο διάλογο. Από εκεί και πέρα πρέπει να προσέξουμε λοιπόν τον Ερντογάν, που αυτή τη στιγμή εκβιάζει και προσπαθεί μέσω του μεταναστευτικού, προσφυγικού, για να μην χαλάσω την ομίγυρη, να δημιουργήσει πρόβλημα και να εκταμιεύσει περισσότερα χρήματα από τους Ευρωπαίους, αλλά
Το πρόβλημα δυστυχώς το έχουμε εμείς και σε αυτό είναι μια κουβέντα που θα τη βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην αυριανή σύνοδο. Έτσι πρέπει. Ότι πρέπει να επιμεριστεί και στους υπόλοιπους εταίρους. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πληρώνει πάντα το τίμημα. Και ο Τσίπρας βέβαια τα ίδια έλεγε όταν πήγαινε στις συνόδους κορφής το 2015. Ναι, αλλά η κυρία Τασία έλεγε μπορούν να έρχονται εδώ και να αλλάζονται και ο κύριος Τσίπρας και έλεγε η Ελλάδα δεν έχει σήμερα. Και μετά μεταμορφώθηκε σε γεωπολιτικό θα μου τα πείτε, αφήστε το να τα πω και θα τα πείτε ό,τι θέλετε για τον κύριο Τσίπρα. Ναι, να πω τα δικά μου επιχειρήματα, μην βιάζεστε. Μια πείτε τα δικά. Άμα ακούσετε για τον κύριο Τσίπρα. Είπε, δεν η θάλασσα δεν έχει τίποτα. Απλά δεν θέλω να μιλάμε δύο μαζί. Είναι τόσο απλό. Αν δεν σας ενοχλεί. Καλό. Συνεχίστε λοιπόν. Θάλασσα δεν είχε σύνορα, μπορούν να έρχονται εδώ, μπορούν να αλλιάζονται και αυτό έκανε τους εταίρους να μας κλείσουν τα σύνορα λόγω της δικής μας τάσης και γι' αυτό ερχόμαστε τώρα από πιο δύσκολη θέση να τους πούμε ότι πρέπει να επιμεριστείτε το βάρος το οποίο αυτοί νομίζουν ότι αδέκως το φορτωθήκαν λόγω της δικιάς μας τάσης του κυρίου Τσίπρα το 2015. Mm-hmm. Αυτή είναι η ιστορία εν ολίγης. Μάλιστα. Είναι μια ανάλυση αυτή, μια τοποθέτηση, αλλά και στο θέμα της Κύπρου. Δεν βλέπετε ότι και εκεί πέρα υπάρχει, γιατί βλέπω ένα εφησυχασμό και επικαλέστηκα τον κύριο Κωνσταράκο, ο οποίος ανήκει και στο δικό σας χώρο, έχει μιλήσει στο συνεδριό σας προσφάτως. Είναι θέμα χώρου, είναι θέμα ανάλυσης προσέγγισης που κάνει ο καθένας. Επικαλέστηκα και τον κύριο Κωνσταράκο. Εγώ θέλω να πω ότι δεν είναι η δημόσια συζήτηση σε αυτά τα θέματα, ειδικά την στιγμή της έντασης δεν βοηθάει. Θα δούμε μέχρι πού Ερντογάν θεωρεί ότι μπορεί να κάνει αυτά που κάνει στην Κύπρο. Μην ξεχνάτε όμως ότι έχει ξαναδοκιμάσει και ήταν η χειρή απάντηση τότε από την Αμερική. Για να μην αρχίσω να κάνω μεγαλύτερη ανάλυση. Μάλιστα. Κύριε Θεοχαρόπουλε. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με ένα σχόλιο όσων ακούστηκαν. Δεν ήθελα να διακόψω για να γίνει ένας πραγματικά διάλογος με βάση τα επιχειρήματα. Θεωρώ πρώτα από τα διαφωνώ. Παρενθετικά μόνο, επειδή καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια λογική σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης ότι δεν θα διακόπτονται και ότι δεν θα γίνονται ερωτήσεις. Εδώ γίνονται ερωτήσεις, εδώ δεν χαϊδεύουμε πάρα κανένα. Πάρα πολλές ερωτήσεις. Ωραία. Παρακαλώ, θα κύριε Θεοχαρόπουλε. Τώρα και αποβείτε σε μένα, πάντως δεν ήταν σε... Όχι, να λοιπόν, με μαλώσετε και εσείς, κύριε Θεοχαρόπουλε. Όχι, όχι, το αντίθετο. Ελάτε. Κοιτάξτε. Διαφωνούμε με τον όρο ο λαθρομετανάστες. Το θεωρούμε απαράδεκτο να χρησιμοποιείται. Θέλω να το ξεκινήσω από εκεί και θέλω να τονίσω και μια πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία είναι μειωτικός ο χαρακτηρισμός και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι παράνομοι, άλλο παράνομοι μετανάστες, οι πρόσφυγες βέβαια από την μια πλευρά και παράνομοι μετανάστες από την άλλη. Θα δεν είναι όμως θέμα χαρακτηρισμών. Ότι ο όρος παράνομος έχει μια πιο βαριά ιδιότητα. Έχει μια φόρτιση συγκεκριμένη στη χώρα μας. Παραπέμπει σε ποινικό αδίκημα και δεν θα το ήθελα αυτό. Και κρατήστε το, γιατί και πολύ και στη χώρα μας ήταν κάποια στιγμή πήγαιναν χωρίς χαρτιά σε διεθνές επίπεδο και σε όλο τον κόσμο. Και δεν θα θέλαμε να τους λένε. Αλλά ακολουθούσαν τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας που πηγαίνει. Μέναν στην ίσο. Εδώ, κύριε Χρυσομάλη, ξέρετε καλά ότι εγκλωβίζονται. Δεν θέλω να έρθουν στη χώρα μας περισσότεροι. Θέλω να πάνε στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι που έρχονται στα νησιά και το ξέρει βέβαια. Δεν μας θεωρεί ο κύριος Θεοχαρόπουλος Ευρώπη. Όχι μόνο Ευρώπη. Είναι το σύνορο της Ευρώπης και γι' αυτό ακριβώς θέλουν να πάνε όμως στη Γερμανία. Θέλουν να πάνε, αν πάτε να μιλήσετε, δεν νομίζω ότι το έχει κανένα. Θέλουν να πάνε σε άλλες χώρες και μέσω ενός ευρωπαϊκού πλαισίου που υπάρχει εγκλωβίζονται. Να πάω όμως στην ουσία. Πρώτον, το πρόβλημα είναι κυρίως προσφυγικό. Βεβαίως υπάρχουν και οι μετανάστες, οι παράνομοι μετανάστες, αλλά είναι κυρίως με πρόσφυγες οι οποίες έρχονται από πολλές χώρες και οι αιστείες πολέμου είναι πολλές και πολλαπλές αιστείες σε πολλές χώρες. Αναφέρθηκε πριν από κάποιο το παράδειγμα του Αφγανιστάν, άκουσα. Γιατί και εκεί μέσα υπάρχουν διάφοροι φίλοι, δεν μπορεί εύκολα να γίνει ο διαχωρισμός. Αυτό είναι και ένα κεντρικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Να μην μείνω όμως, να πω ότι το προσφυγικό για να λυθεί χρειάζεται κυρίως αυτή τη στιγμή, πρώτον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να εφαρμοστούν αρχικά οι αποφάσεις που είχαν ληφθεί, αναφερθήκατε πριν, όταν ήταν ο Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας και είχε, όπως θυμάστε, καταφέρει τον επιμερισμό, το relocation, το οποίο δεν εφαρμόστηκε, διότι δεν δέχονται ορισμένες χώρες να το εφαρμόσουν. Ευρωπαϊκές βόρειες χώρες. Αυτό δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας. Μετά υπήρχε συγκεκριμένη κατανομή με τους 160.000, με όλα αυτά τα ζητήματα του 16, τα οποία όμως δεν εφαρμόζονται. Τότε πιέθηκε ο Πάπας και καλούμε την κυβέρνηση σήμερα να διαπραγματευτεί, γιατί η κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα δεν είναι η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά στο συγκεκριμένο θέμα, έτσι ώστε να εφαρμοστεί μια δικαιοσύνη στο θέμα αυτό ευρωπαϊκή. Δεν λύνεται από καμία χώρα, ούτε από την Ιταλία ούτε από την Ελλάδα. Άργησε η χώρα μας,
άργησε το καλοκαίρι. Η Ιταλία το καλοκαίρι έκανε συγκεκριμένες ενέργειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας νομίζω ότι ουσιαστικά είχε μέχρι να καταλάβει τη γραμμή. Από τη μια ο Υπουργός έλεγε τι καλή που ήταν η Μόρια στην αρχή που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Στη συνέχεια ήταν οι γεωπολιτικές συνθήκες που έφερα το προσφυγικό. Για να φτάσουμε στο σημείο τώρα να κατηγορούμε πάλι την προηγούμενη κυβέρνηση και να αντιπολιτευόμαστε την αντιπολίτευση. Ασφαλώς δεν πρέπει να είναι η προηγούμενη κυβέρνηση περήφανη για τη Μόρια και για την κατάσταση. Το λέω ως γενικό σχόλιο και θέλω να προσθέσω αυτό ότι πέρα από την Ευρώπη, καλό θα είναι μέχρι να δοθεί η λύση από την Ευρώπη. Να δούμε και στη χώρα μας την πολιτική. Αν ποτέ δοθεί η λύση από την Ευρώπη, οι Δήμοι της ενδοχώρας να μην αντιδρούν τόσο έντονα, διότι δυστυχώς το πρόβλημα στα νησιά μας είναι τεράστιο και είναι φυσιολογικό. Διότι όταν για παράδειγμα στη Σάμο ο πληθυσμός των προσφύγων είναι ίδιος με τον πληθυσμό των κατοίκων, είναι πολύ λογικό να δημιουργούνται συγκρούσεις. Ναι. Και επειδή έρχεται χειμώνας, οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται εκεί επισημαίνουν ότι θα είναι ο τέταρτος χειμώνας, θα ζήσουμε ο τέταρτος συνεχόμενος χειμώνας. Σε αυτές τις συνθήκες θα ζήσουμε τα ίδια πράγματα. Οι άνθρωποι θα ανάβουν φωτιές έξω από τα κέντρα για να ζεσταθούν. Και θα καίγονται ζωντανοί. Όπα, στην καρέκλα φύγαμε. Είπαμε να αντιπαρατεθούμε, να μην πέσετε κάτι. Όχι, όχι, γιατί διακοπτήκατε. Εγώ να σας πω, θέλω να πω στον κύριο Θεοχαρόπουλο. Σε σχέση με το προσφυγικό, λοιπόν, κλείνοντας, είναι και βέβαια στη χώρα μας ένα θέμα όπου θα υπάρχει κατανομή στην Ευρώπη, να υπάρχει κατανομή και στη χώρα μας. Όμως να γίνεται αυτό σε δομές, όχι πρόχειρες. Ένα κεντρικό ζήτημα. Αλλά γίνεται σε δομές κανονικές. Είναι σοβαρό ζήτημα αυτό. Γιατί αλλιώς θα δημιουργήσουμε πρόβλημα και στους πολίτες και στους πρόσφυγες. Αυτό αναφέρουμε για όλη την χώρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Στην παράταξή και να πάω λίγο στο θέμα με την Τουρκία, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Ναι, σας ανησυχεί το θέμα της Τουρκίας, απασχολείστε με αυτό. Διότι ωραία, εγώ βλέπω ότι τσακώνονται και γι' αυτό θα ρωτήσω και εσάς. Βλέπω ότι τσακωνόμαστε, τι θα γίνει με τον καταμερισμό των προσφύγων, των μεταναστών κτλ. Πολύ ωραία. Εδώ πέρα υπάρχει σαφής επιθετικότητα και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι αναλυτές λένε ότι η Τουρκία λέει εδώ και 10 χρόνια κάτι και τελικά το εννοεί. Κοιτάξτε, κύριε Σουμέρη, θέλει ζωτικό χώρο και το θέλει να τον πάρει τσαμπουκά. Πρώτα απ' όλα, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η Τουρκία, και το λέμε συνεχώς και το λέμε όχι μόνο τώρα στην αντιπολίτευση, αυτή είναι η εύκολη αναλύση. Ότι δεν το εννοεί και έχασε τη Συρία και θα χάσει αύριο. Πρώτα. Έχουμε ζητήσει την ενεργοποίηση κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία. Όχι θεωρητικά. Θυμάστε όταν υπήρξε το θέμα της Κύπρου αρχικά, ότι ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός είχε ζητήσει στο Συμβούλιο αυτές τις κυρώσεις, είχαν ενεργοποιηθεί είχαν αποφασιστεί ότι θα ενεργοποιηθούν οι κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Τώρα που έχουμε όλα τα ζητήματα στον αέρα αυτά, ενώ και το θέμα της Κύπρου και το θέμα της Συρίας, θα πρέπει με έναν αυστηρό τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργοποιήσει κυρώσεις. Και σε αυτό το θέμα πραγματικά θεωρώ ότι εδώ υπάρχει μια. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή που μιλάμε ποια στάση θα κρατήσει η ελληνική κυβέρνηση. Αν θα είναι από εκείνες τις χώρες που ζητούν αυστηρές κυρώσεις και με ποιες χώρες θα συνταχθεί αύριο και μεθαύριο, γιατί αύριο και μεθαύριο είναι η διαπραγμάτευση. Από αυτές που θέλουν αυστηρές κυρώσεις άμεσες, οικονομικές, σε όλα τα ζητήματα σε σχέση με την Τουρκία που να εφαρμόζεται από την επόμενη μέρα. Μόνο έτσι καταλαβαίνει ο Ερντογάν. Μακάρι να καταλάβαινε με την έννοια της, μόνο της διπλωματίας. Αλλά αν θα υπάρχουν αυτές οι κυρώσεις ή όχι. Θέμα σε σχέση με την Συρία. Κοιτάξτε, εδώ πέρα πρώτα απ' όλα έχουμε την απαράδεκτη στάση και του Τραμπ. Και του Ερντογάν, αλλά και του Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντέδρασαν μόνο μόλις είχαν δική τους. Έγινε κατά λάθος ένα χτύπημα σε δικό τους. Χωρίς να υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Ναι. Γιατί το λέω αυτό, έχουμε τόσους άμαχους που έχουν σκοτωθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Τραμπ, η μόνη στιγμή που προσπάθησαν λίγο να αντιδράσουν κάτι να πούν ήταν αυτή. Μάλιστα. Το θεωρώ ότι είναι μια ανεύθυνη στάση αυτή τη στιγμή των Ηνωμένων Πολιτείων, πρώτον. Δεύτερον, σε σχέση με την. Και του Τραμπ εννοώ συγκεκριμένα. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι. Είναι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή, ο οποίος ασκεί αυτή την πολιτική, η οποία είναι, θεωρώ, εκτός κάθε λογικής. Δεύτερον, Ερντογάν. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μια απαράδεκτη στάση του Ερντογάν. Θέλει να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα και στη Συρία και στην Κύπρο, στα οποία δεν πρέπει να γίνουν αποδεκτά. Αυτό θα πρέπει να γίνει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ πρέπει να πιεστούν και από άλλες μεγάλες δυνάμεις στον κόσμο. Δεν αρκεί. Δεν θα καταλάβει αλλιώς αυτή τη στιγμή για να λυθεί το πρόβλημα. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον, ανεξαρτήτως αν αυτό φέρει το αποτέλεσμα το επιθυμητό, θα πρέπει να έχει μια σκληρή στάση τις επόμενες ημέρες απέναντι στην Τουρκία. Βλέπω ότι ορισμένες χώρες πιθανόν δεν θα συμφωνήσουν σε αυτό. Θα ήθελα να γνωρίζω αύριο ποια είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας, επίσημα δηλαδή αύριο η Νέα Δημοκρατία να πει τι στάση θα τηρήσει στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν έχω ακούσει. Ζητάει κυρώσεις. Ζητάει κυρώσεις, το λέει το ρεπορτάζ, το είπε και ο κύριος Σωμάλης.
Αυτό θα μας το πει. Γιατί υπάρχουν κυρώσεις και κυρώσεις οι οποίες θα συζητηθούν αύριο. Και το θέμα είναι ποιες ακριβώς κυρώσεις. Και βεβαίως το ίδιο θέμα, και να μην είχε συμβεί η Συρία, λόγω της τάσης της Τουρκίας για την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, θα έπρεπε να ενεργοποιηθούν κυρώσεις, εντάξει, άλλου επίπεδου, αλλά κυρώσεις και για αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Κομινάκα που μας έρχεται και από την Λέσβο, οπότε θα έχει λίγο. Από τη Σάμο, με συγχωρείτε, που θα έχει. Από τη Λέσβο, σωστά, με συγχωρείτε. Μπερδεύτηκα με τα νησιά μας. Θα έχετε και πολλά να μας πείτε. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε με την κυρία Κομινάκα που έχει. Και κάνει μια απάντηση. Βέβαια. Επιστρέψαμε εδώ στο Κόντρα 24. Είχαμε μείνει στην απάντηση που περιμέναμε από τον κύριο Χρυσομάλη. Σχετικά είχαμε μείνει στο ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας, το τι θα ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την, τι θα συζητήσει και τι θα ζητήσει σε επίπεδο κυρώσεων από την Σύνοδο Κορυφής. Και εγώ ήθελα να του κάνω και ένα ερώτημα, επειδή μας έρχεται από τη Μεσσηνία, αν θα δεχτούν στη Μεσσηνία, αν εκείνος θα υποστηρίξει την μεταφορά προσφύγων και μεταναστών εκεί. Για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει ζητήσει κυρώσεις από το Μάιο, πριν γίνει πρωθυπουργός. Τις ξέχασε βέβαια μπροστά στον κύριο Ερντογάν. Δεν τις ξέχασε καθόλου. Είναι η πρώτη σύνοδο κορφής. Τότε είχε ζητήσει πολλά ακόμα. Πριν τις εκλογές. Ελάτε, κύριε. Συγγνώμη, κύριε Σομάλη, αλλά απλώς. Γιατί... Όχι, αλλά αν θέλετε να με ιντριγκάρετε. Μετά έγινε πρωθυπουργός. Αν θέλετε να με ιντριγκάρετε, να σας πω τι είχε πει προεκλογικά ο Τσίπρας το 2015 και τι έκανε μετά, βεβαίως θα τα ανοίξουμε. Έχουν γίνει δύο εκλογικές αναμετρήσεις από το 2015. Αλλά μέχρι στιγμής κανείς δεν χαρακτηρίζει τον Μητσοτάκη για αυτά που έλεγε προεκλογικά, δεν τα ακολουθεί μετεκλογικά. Κάθε άλλο τα κάνει και πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Από εκεί πέρα λοιπόν, κυρίως είχε ζητήσει, αύριο είναι η πρώτη σύνοδο κορφής, νομίζω το γνωρίζετε κύριε Θοχαρόπουλε, δεν έχει μεσολαβήσει άλλη. Και γνωρίζετε, γιατί υπήρξατε κοινοβουλευτικός, ότι το τι κυρίως θα επιβληθούν είναι μια ζήμωση και μια συζήτηση που θα γίνει αύριο και θα τις δούμε. Από εκεί πέρα, σε εσωτερικό επίπεδο, τι μπορεί να κάνει ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, ανεξάρτητα από τη Σύνοδο Κορφής, και το κάνει ήδη. Σε λίγες μέρες έρχεται νομοσχέδιο όπου μειώνει πάρα πολύ το χρόνο ταυτοποίησης για να δούμε ποιοι είναι πρόσφυγες και να επιμείνω και ποιοι είναι λάθρομετανάστες, καθότι δεν υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου του Αριουπάγου. Δεν υπάρχει. Σας προκαλώ να τη βρείτε. Ωραία, υπάρχει μην το λύσουμε, μια ηθικοπλαστική επιστολή της κυρίας Δημητρίου μετά από έγγραφο του κυρίου Κοντονή. Αυτό δεν είναι απόφαση του Αριουπάγου. Δεν είμαι νομικός, αλλά δεν είναι νομικό το θέμα. Θα σας δείξω, αλλά δεν είναι νομικό το θέμα. Είναι συνεπώς, ο χρόνος ταυτοποίησης το να φτάσει σε 100 μέρες από τις 1000 που είναι σήμερα σε σχέση με αυτό που είχε νομοθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, είναι κάτι που θα μειώσει πάρα πολύ το χρόνο, ώστε να μπορούν όσοι παρανόμως βρίσκονται εδώ να επιστρέψουν στις χώρες τους και να ισχύσουν για αυτούς οι διεθνείς συμβάσεις και οι διεθνείς συμφωνίες. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, μειώνοντας το χρόνο παραμονής, θα μπορείς από εκεί και πέρα να επιστρέψεις, όπως λέμε, αυτούς που παρανόμως είναι εδώ. Απ' την άλλη, έχεις να διαχειριστείς τη Μόρια, το παράσημο του κυρίου Τσίπρα. Γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι που φώναζε, αν κάποιο air condition δεν λειτουργούσε στην Αμυγδαλέζα, ένα δομημένο κέντρο, όπου είχαν και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πάρα πολλά άλλα, όσο οφείλουν να έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και δημιούργησε τιμόρια σκηνές που μένουν στο καταχύμωνο, για να λέμε την ουσία. Εσείς γιατί δεν φτάσατε προσπαθούμε να την αποσυμφορούμε. Όχι, εμείς είμαστε δύο μήνες. Αν θεωρείτε σε δύο μήνες ήρθαν οι 12.000. Παραλάβατε στις 5.500 και το φτάσατε στις 12.000 ναι σε δύο μήνες. Και έχουμε αυτή την περισσότερο ντροπιαστική εικόνα. Τα νούμερα. Ισχύουν αυτά τα νούμερα, κύριε Χρυσομάλη, κάνω αυτή τη δουλειά χρόνια. Δεν ισχύουν αυτά. Παραλάβαμε στις 12.000. Παραλάβατε στις 5.500. Τα έχει πει ο αρμόδιος υπουργός, ο θέλετε να μου πείτε και το αγώνι και την τηλεθεατές, σε δύο μήνες ήρθαν όσοι δεν ήρθαν τα τέσσερα χρόνια. Σε μια μέρα ήρθαν 600, κύριε Χρυσομάλη. Σε άλλη μέρα ήρθαν 3.000, ναι. Εντάξει, λοιπόν, ωραία, στη Μεσσηνία θα πάρετε. Το πρόβλημα της Μόριας το θυμάμαι όλα τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα θα γίνει ένα μοίρασμα σε δομημένες μορφές. Δεν θα είναι
τύπου μόρια. Σε κλειστές δομές. Θα δεχτείτε κλειστή δομή στη Μεσημεία. Οι οποίες, όπως είπα, κάπου προϋπάρχουν, κάπου δεν υπάρχουν. Mm. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση που μπορούν να υπάρχουν και να δημιουργηθούν. Είχαμε και μια διαγραφή στην Πεντέλη της γραμματέα της ΟΝΕΔ και ρωτώ. Αυτό δεν έχει να κάνει με τις κλειστές δομές. Στη Μεσημεία και δεν είχαμε διαγραφή, είχαμε παρέτηση. Νομίζω είχατε διαγραφή, είχατε παρένεση για να παραιτηθεί η κοπέλα. Τέλος πάντων, δεν είναι εκεί το θέμα, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Εσείς στη Μεσημεία θα δεχτείτε. Όπου είναι να δεχτούνε, θα δεχτούνε. Κανείς δεν αντιλέγει. Αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει είναι να μειωθεί ο χρόνος παραμονής. Στη Μεσημεία, να ξέρετε, ήδη έχουμε 5.000 περίπου. Σύμφωνα με στοιχεία που λένε κάποιοι δήμαρχοι, οι οποίοι είναι ανεξέλεγκτοι. Είναι στα χωράφια, έχουμε και λογικό είναι πολλά κρούσματα κλοπών. Και όχι μόνο, δεν άρα θέλω να επεκταθώ. Εγκληματικότητα. Άρα το θέμα λοιπόν είναι, κυρία Γιάμαλη, και νομίζω το κατανοούν όλοι οι παρευρισκόμενοι, αλλά και οι τηλεθεατές μας, είναι πως αυτοί οι άνθρωποι θα ζήσουν, θα είναι σε ένα περιβάλλον μέχρι να ολοκληρωθεί διαδικασία ταυτοποίησης για αυτούς, όπου θα μπορούν να βρουν στέγαση, τροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεν έχει γίνει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Προσπαθούμε μέσα σε λίγο διάστημα όλο αυτό να μπει σε μία τάξη. Μάλιστα. Κυρία Κομνηνάκα, έρχεστε από ένα νησί που νιώθει έντονα τις συνέπειες όλης αυτής της κρίσης. Εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω για ροές όταν πρόκειται για ανθρώπους, ούτε για λαθρέους ανθρώπους. Πείτε μας εσείς την κατάσταση που βιώνετε στο νησί σας. Ποια είναι η γνώμη σας και αν υπάρχει λύση, αλλά μία παράκληση εντός πλαισίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν υπάρχει λύση, γιατί είναι γνωστή η ανάλυση του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά είναι λίγο... Θέλει πάρα πολύ δουλειά για να φτάσουμε εκεί. Ξέρετε, εγώ θα ξεκινήσω τελευταία από αυτό που είπατε, το εντός πλαισίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να προβληματιστεί ο κόσμος περισσότερο. Το κατά πόσο οι ευρωπαϊκές συνθήκες γίνονται λάστιχο όταν βολεύει. Mm-hmm. Δεν ήταν η ίδια η αυστηρότητα της εφαρμογής της συνθήκης Δουβλίνου και Σέγγεν όταν ζήτησε η Γερμανία να πάρει φτηνά εργατικά χέρια από το πρώτο κύμα προσφύγων. Mm-hmm. Άνοιξε διάπλατα τις πόρτες, πάγωσε η συνθήκη Δουβλίνου για να πάρει τους πρώτες ροές Συρίων που είχε ανάγκη τότε οι γερμανικές βιομηχανίες. Και τους πήραν για φθηνά εργατικά χέρια. Αυτό το λέω για να προβληματίζει και τον κόσμο πώς τέλος πάντων γίνονται οι ευρωπαϊκές συνθήκες όταν θέλουν κουρελιάζονται, γίνονται λάστιχο, διευρύνονται ή στενεύουν ανάλογα με τα συμφέροντα. Επίσης, σήμερα συζητάμε και πέσαν και στο τραπέζι με παράδεικτο τρόπο, αν θέλετε, ουσιαστικά και η προσπάθεια που γίνεται από τη μεριά της κυβέρνησης είναι το να κουκουλώσουμε και να περιορίσουμε όσο γίνεται στις ελάχιστες περιπτώσεις τους ανθρώπους που δέχουν δικαίωμα για προστασία και ονομάζονται, όπως και στις προηγούμενες συζητήσεις που γίνονται στη Βουλή, παρουσιάζονται ως ελάχιστα τα ποσοστά των προσφύγων ή των ανθρώπων που πραγματικά έχουν δικαίωμα προστασίας στη χώρα και στην Ευρώπη, που δεν θέσεις και απόψεις που δεν συνάδουν ούτε και με αυτή την ίδια τη σύμβαση της Γενέβης για τους πρόσφυγες, που μιλάει και για εξατομικευμένη εξέταση του καθενός προσώπου, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί με αυτά τα προσφυγικά προφίλ και η κατάργηση, η fast track εξέταση του ασύλου και η κατάργηση του δευτέρου βαθμού. Όλα αυτά είναι στην κατεύθυνση, όχι βέβαια της... Στο νησί σας ποια είναι η εικόνα, κύριε? Νομίζω βέβαια αυτό το έχει πάρει πίσω η Νέα Δημοκρατία για την κατάργηση δεύτερου βαθμού. Ενώ δηλαδή στην αρχή μας είχε φέρει κάτι για την κατάργηση, δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Όμως και οι δηλώσεις και η στάση. Ήταν αντισυνταγματικό αυτό που ήθελε να φέρει και εκτός κοινοτικού δικαίου. Και στις τελευταίες συναντήσεις είναι όλα στη λογική της και περιστολής πολλών μια σειρά δικαιωμάτων. Και τα ζητήματα που αφορούν την υγεία, τη δυνατότητα πρόσβαση στην εκπαίδευση. Γιατί παίρνουν, αν θέλετε, και η Νέα Δημοκρατία θέλοντας να παρουσιάσει ένα προφίλ ότι επιταχύνει κάποιες διαδικασίες για να υλοποιήσει και τέλος πάντων κάποιες προεκλογικές υποσχέσεις. Η απόφαση που υπάρχει για την κατάργηση του ΆΜΚΑ στους πρόσφυγες και μετανάστες
δημιούργησε ακόμα πιο εκρηκτικές συνθήκες, με δεδομένο ότι σήμερα στη Μόρια είναι 13.800 άνθρωποι ήταν η χτεσινή καταγραφή, όπου μέχρι πριν λίγες μέρες, δεν ξέρω αν εντωμεταξύ έχει κάτι αλλάξει, είχαν μείνει με έναν γιατρό να δουλεύει στη Μόρια. Άρα η κατάργηση του ΆΜΚΑ σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε να εξεταστούν από το ΙΚΑ, από πρωτοβάθμιες, από άλλους. Που είναι ασφάλεια για τον τόπιο πληθυσμό. Και δεν είναι θέμα καλοσύνης. Και για τους ίδιους και, και φυσικά. Είναι, και για τους ίδιους, αλλά σήμερα για τον τόπιο πληθυσμό. Είναι, είδαν χίλια συνόδευτα ανήλικα στη Μόρια που δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Άρα πώς αυτά τα παιδιά θα πάνε στα σχολεία. Ακριβώς. Θα έχουν μια σειρά τέτοια δικαιώματα, ενώ ότι η προσπάθεια, οι πολιτικές επιλογές που παίρνει η κυβέρνηση είναι περισσότερο στην κατεύθυνση της καταστολής, της αυστηροποίησης και περιστολής δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων, που περισσότερο εκρηκτικές συνθήκες θα διαμορφώσουν παρά θα... Ναι, αλλά και είσαστε από ένα νησί που βλέπετε, εντάξει, μαζεύεται εκεί ο κόσμος γιατί υπάρχει συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, να το λέμε συνεχώς. Πρέπει πρώτα να ταυτοποιηθούν και μετά να μετακινηθούν, αλλιώς δεν επιστρέφονται πουθενά. Η οποία κακώς βέβαια παραμένει. Την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, την διατηρεί. Την έφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, λέτε ότι την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, την επικύρωσαν, τη δέχονται. Ναι, λοιπόν, αυτή είναι η συμφωνία μου τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία. Είναι η συμφωνία που δημιουργεί τον εγκλωβισμό στα νησιά. Ωραία, αλλά και εσείς που είστε από ένα τέτοιο νησί, βλέπετε, επειδή μιλάμε όλοι, είμαστε καλοί άνθρωποι, ο ανθρωπισμός. Βέβαια, αυτή τη συμφωνία έχει μειωθεί πολύ, έχουν μειωθεί πολύ οι ροές προς την Ελλάδα. Όταν υπήρξε η συμφωνία και μετά, μειώθηκαν οι ροές στην Ελλάδα. Υπήρχαν πλεονεκτήματα. Υπήρξαν και ορισμένα μειονεκτήματα τη συμφωνία. Αλλά υπήρχαν και πλεονεκτήματα. Γι' αυτό ψηφίστηκε εξάλλου η συμφωνία, όχι από ένα κόμμα. Θέλω να ρωτήσω από αρκετά κόμματα. Την κυρία Γομλινάκα, θέλω να τη ρωτήσω. Εσεί, επειδή μιλάμε, ωραία, είμαστε καλοί άνθρωποι, ανθρωπισμό κτλ. Όμω πάρα πολλοί συμπολίτε μα θα σα πούνε πάρα πολύ πώ χωράει αυτή η χώρα. Μα ούτε εκείνοι θέλουν, ούτε και πρέπει η λογική να είναι στην κατεύθυνση των να μένουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα και πόσο μάλλον στα νησιά. Εμείς, σαν ΚΚΕ, από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για την ανάγκη απεγκλωβισμού του συνόλου των, και όχι η λογική της σταδιακής αποσυμφόρησης που είναι εντελώς ατελέσφορη και δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά το πρόβλημα. Εμείς λέμε τον απεγκλωβισμό του συνόλου των μεταναστών και προσφύγων από τα νησιά, να κλείσουν τα hot spot, γιατί και για άλλους λόγους, αν θέλετε, δεν είναι τα νησιά και τα σύνορα δεν είναι χώρες που πρέπει να συσσωρεύονται και να παραμένουν εγκλωβισμένοι οι άνθρωποι αυτοί. Λέμε ότι πρέπει να κλείσουν τα hot spot και να φύγουν, να απεγκλωβιστούν από τα νησιά, να πάνε σε πρώτη φάση σε ανθρώπινες δομές φιλοξενίας και όχι βέβαια να δημιουργηθούν αντίστοιχες μόριες σε όλη την Ελλάδα, στην υπηρετική χώρα, όπου με γρηγορότερους ρυθμούς να εξετάζονται τα αιτήματα του ασύλου, να τους δίνουν ταξιδιωτικά έγγραφα και να πηγαίνουν στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Mm-hmm. Σήμερα ούτε τα αιτήματα επανένωσης οικογενειών γίνονται δεκτά. Δηλαδή, λέμε ότι σήμερα είναι μια κατάσταση που ούτε αυτές τις που εμείς λέμε προβληματικές και περιορισμένες συμφωνίες και συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε αυτές τηρούνται. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή προχώρησε η κουβέντα σήμερα και είναι εντυπωσιακό ότι και στην τελευταία ενημέρωση που έγινε χτεσινή ενημέρωση που έγινε με τον κύριο Αβραμόπουλο και τον κύριο Κουμουτσάκο, επιχειρείται συστηματικά να συσκοτίζεται η κύρια αιτία που γεννά και συνεχίζει να γεννά τις προσφυγικές ροές και η τελευταία επέμβαση στη Συρία, από τη Τούρκη εισβολή στη Συρία. Πέρα από το ότι είναι... Εμείς δεν θεωρούμε ότι πρέπει να το εξετάζουμε μόνο από την άποψη των προσφυγικών ροών που αυτή θα δημιουργήσει, που είναι δεδομένο. Έχει πολλαπλούς κινδύνους και δεν είναι άκρως επικίνδυνο και για το λαό, τον ελληνικό λαό, ο εφησυχασμός που δημιουργείται και από τη σημερινή κυβέρνηση, και να μου επιτραπεί ότι δημιουργείται και από την προηγούμενη, ότι ζούμε σε ένα πέλαγος ειρήνης υπό την προστασία του ΝΑΤΟ. Να τονίσω, χωρίς να θέλω να σας διακόψω, ότι είναι το πρώτο θέμα που θα συζητηθεί αύριο στην ατζέντα στη Σύνοδο Κορφής. Ναι, συζητήθηκε και στη Σύνοδο και στη εφησυχασμός. Όταν στη συνάντηση και στην ενημέρωση μας που έγινε στην αντίστοιχη επιτροπή της Βουλής,
και η λογική της τουρκικής εισβολής αντιμετωπίστηκε ως εντάξει, είναι ένα μακρινό περιστατικό που ακόμα οι πρόσφυγες αν σταματήσει τώρα το περιστατικό είναι μακριά από τα σύνορα και δεν θα φτάσουν, αλλά κυρίως το πώς αντιμετωπίζεται η τουρκική προκλητικότητα και πώς αν θέλετε πρημοδοτείται. Ναι. Εμείς λέμε ότι δημιουργείται φυσικασμός από την άποψη ότι και προσπαθούν οι κυβερνήσεις να αποθέσουν τις ελπίδες για την διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να με επιτρέψετε και οι τωρινές. Δεν πρέπει. Και πρέπει να επιτεθούμε εμείς στον Ερντογάν. Αυτό δεν είπα αυτό. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι δεν. Δεν λέω αυτό. Μία τελεία να βάλουμε κάπου εδώ. Δεν είναι παράγοντα σταθερότητα στο ΝΑΤΟ και χαρακτηριστικότατο παράδειγμα είναι το πώς σε μια νύχτα όταν εδώ τον υποδεχτήκαμε με μία τελεία να βάλουμε εδώ γιατί... Είναι εντυπωσιακό προς το ΝΑΤΟ, το ΚΚΕ ταυτίζεται με τη θέση του Τραμπ, είναι ενδιαφέρον αυτό. Όχι, και το ο Τραμπ καταγγέλνει το ΝΑΤΟ ότι δεν χρειάζεται. Τώρα δεν σας ενοχλεί να διακόπτε, μάλλον σας ενοχλούν αυτά που ακούτε. Δεν είμαστε με τη θέση του Τραμπ. Λέμε ότι η στάση του Τραμπ είναι αποκαλυπτική για το γεγονός ότι πώς δεν μπορεί να θεωρούμε συμμάχους μας το ΝΑΤΟ και προστάτες, διότι μέχρι προχτές είχαν υπό την ομπρέλα τους τον κούρδικο πληθυσμό και έδωσαν σε μια νύχτα το πράσινο φως στην Τουρκία να μπουν και να θερήσουν. Κυρία Κομνηνάκα, ακούγοντάς σας καταλαβαίνω ότι δεν συμφωνείτε με την πρωινή δήλωση της βουλευτού του Κομμουνιστικού Κόμματος, κυρίας Κανέλη, ότι το προσφυγικό το έστησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει Νόμπελ που δεν πήρε. Αυτή την, τώρα εντάξει, επειδή είναι και το ύφος της κυρίας Κανέλη πολλές φορές, μπορεί να. Τώρα δεν έχω ακούσει και το σύνολο της δήλωσης γιατί το πρωί το προσφυγικό το έστησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει Νόμπελ που δεν πήρε. Υπέγραψαν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πληρώνουν την Τουρκία για να κρατάει πρόσφυγες σε φυλακές. Σε εισαγωγικά είναι όλο αυτό που διαβάζει. Ναι, και ξέρω πολλές φορές και το. Δεν μπορείς να αποκόψεις μια φράση από μια συζήτηση. Το αποκλείω. Δεν έχει αυτή την άποψη, κυρία Κανέλη. Μπορεί το ύφος της πολιτικής είναι ειρωνικό να απαντούσε σε κάποιο σχόλιο προηγούμενο μιλητή. Απολύτως σαφής. Λοιπόν, κύριε Χατζηθεοδοσίου μου, πάμε στα της οικονομίας που καίνε τον κόσμο. Καλός ή κακός, περισσότερο ή λιγότερο από τις γειτονιάς μας. Σημαντικά όμως. Σήμερα είχαμε τα στοιχεία τι συμβαίνει με τους πληστηριασμούς. Τι καταλάβατε εσείς, έχουμε πολλές υποθέσεις, 2.000 και κάτι, να ανησυχεί ο κόσμος και μόνο 7 πέρασαν τελικά να πληρούν τις προϋποθέσεις που ήθελαν οι τράπεζες για να μπορέσει να βρεθεί λύση. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Καταρχήν, να ξεκινήσουμε όταν λέτε τράπεζες δεν έχουμε. Εδώ και 8 χρόνια δεν έχουμε τράπεζες, 9. Ωραία, γιατί για να έχεις τράπεζες θα πρέπει να πει υπάρχει ροή χρημάτων στις επιχειρήσεις, στην κοινωνία. Δεν υπάρχει. Νομίζω ότι πληρώνουμε πολύ ακριβά μια παλιά ρίση του συγχωρεμένου του Κωστόπουλου, το 2,5 τράπεζες. Υπάρχει ροή στις τράπεζες, βέβαια. Ναι. Υπάρχει ροή χρημάτων προς τις τράπεζες. Ναι, δεν υπάρχει το ανάποδο. Οι λόγοι που δεν υπάρχει γιατί έχουν σχέση με την ΚΕΠ. Δυστυχώς για την οικονομία. Σαν κέντρο της υπηρεσίας πολιτών και όχι ροής. Είναι το τραπεζικό σύστημα πλέον έχει μπει σε ανησυχίες. Τώρα, ας πούμε, τελευταία ακούμε από τις τράπεζες ότι δεν μπορούμε να δώσουμε χρήματα γιατί μας απαγορεύει το ΕΚΟΤΟΥ. Όλα αυτά ωραία είναι, αλλά όλα αυτά που λέγαμε στην αρχή για ανάπτυξη, αν δεν υπάρχει ροή χρημάτων σε επιχειρήσεις, ειδικά σε επιχειρήσεις μικρομεσαίες, γιατί δεν έχει λεφτά, έχει έναν ανταγωνιστή πολύ μεγάλο πολυεθνικό που μπαίνει στην οικονομία. Άρα αυτό σημαίνει ότι αυτός δεν μπορεί να ξαναμπεί στην αγορά, δεν μπορεί να μιλήσει για εξαγωγές. Mm-hmm. Θυμηθείτε ότι στην περίοδο της κρίσης είχαμε το φαινόμενο να δημιουργηθούν τα μεγαλύτερα trust σε επιχειρήσεις, δηλαδή πολυεθνικές επιχειρήσεις να ελέγξουν ολόκληρους κλάδους στην οικονομία. Γιατί έγινε αυτό, αφού εγώ δεν μπορούσα να αγοράσω εμπορεύματα, εγώ δεν μπορούσα να εμπορευτώ τίποτα, δεν είχα χρήματα. Μπήκε χώρος όπου είχαμε το παράδειγμα στο λιανικό εμπόριο. Ναι, μεν έπεσε, αλλά οι πολυεθνικές το λένε οι ίδιες. Περίπου 15 με 20 επιχειρήσεις ελέγχουν σήμερα το 70% του λιανεμπορίου. Και είναι πολύ λογικό, γιατί αυτοί δεν είχαν πρόβλημα ούτε με τα capital control, δεν είχαν προβλήματα τέτοιου τύπου, άρα ελέγξανε μεγάλο μέρος της οικονομίας που φαίνεται παντού. Σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς, πρέπει να υπάρξει μια παραδοχή της κοινωνίας, κυρία Γιάβαλη, η οποία την έχουμε πει πολλές φορές σε ένα επιμελητήριο. Στην περίοδο της κρίσης, όπως είπα στην αρχή της ομιλίας μου, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα καταφέρουν ποτέ να πληρώσει υποχρεώσεις. Πρέπει να το παθηθεί σαν κοινωνία, αφού τον ελέγξεις και να πεις αυτός δεν μπορεί να πληρώσει και σαν οικονομία. Και σαν οικονομία.
Και πρέπει να το στήσω. Προσέξτε, μου είπατε θα ακούσατε 2.000 πληστηριασμούς. Τελικά τι θα γίνει αύριο, δηλαδή θα τολμήσει μια κυβέρνηση να πει 100.000 κόσμο θα του κάνω πληστηριασμό και θα τον βγάλω έξω με τα παιδιά του? Όχι. Άρα νομίζω ότι η κυβέρνηση πάει σε έναν δρόμο που και αυτό το είχαμε δει πολύ νωρίτερα. Θα πουλήσει ένα μεγάλο μέρος αυτών των δανείων των μικρών σε φαν. Να δεν τα πουλήσει κάποια. Ναι. Δεν έχουν πουλήσει αρκετά κάποια σε φαν. Και τα έχουν πουλήσει, αλλά δεν πήγαν στη δραστηριότητα. Mm-hmm. Η λογική που θα επικρατήσει είναι ότι το φαν ουσιαστικά είναι πιο σκληρό. Δηλαδή δεν έχει την πολιτική κρίση που θα έχει το πολιτικό σχολείο που θα έχει η τράπεζα. Η άποψή μου που θα επικρατήσει είναι αυτό που δεν μπορεί να πληρώσει, έχει ξαναγίνει αυτό, πλήρωνε μου ένα ενίκιο ενός ποσού το μήνα για να μείνει εκεί. Γιατί θυμηθείτε, ακόμη και το φαν δεν πάει γι' αυτό. Θέλει να το διαχειριστεί. Το νοιάζει από αυτό το φιλέτο των ακινήτων να κρατήσει το φιλέτο. Εσείς συμφωνείτε, γιατί ακούσαμε πρώτο ότι κάποια από το πακέτο που έμεινε τα 9 δις θα δοθούν στις τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια. Ακούμε τώρα για τον αναβαλλόμενο φόρο. Μην τον εξηγήσουμε μέσα στη νύχτα τον αναβαλλόμενο. Βέβαια, δηλαδή ένας φόρος που ήταν ευνοϊκός αργότερα, μετακυλιόταν η υποχρέωση των τραπεζών αργότερα σε χρόνο. Ότι τώρα αυτά τα χρήματα θα δοθούν ή θα υπολογιστούν οι τράπεζες ώστε να καλύψουν τα κόκκινα δάνεια. Με όλα αυτά συμφωνείτε εσείς? Προσέξτε, τι λογική πια είναι των τραπεζών? Υπό την έννοια οικονομική είναι σωστή. Θέλω να δώσω τα κόκκινα δάνεια, να έχω ρευστότητα, άρα να μπορώ να δώσω και περισσότερα χρήματα. Γιατί είναι άλλο πράγμα η καταθέση και άλλο πράγμα η κεφαλαιοχή συγκρότηση. Θέλει να δημιουργήσει μέσα από τα κόκκινα δάνεια μεγαλύτερη κεφαλαιοχή συγκρότηση. Αυτό οι τρόποι να το κάνει διαφέρουν πάρα πολύ. Α πούμε, ένα από αυτά που έχουμε πει είναι: πουλά ένα δάνειο στο φαντ στην αξία του 20%, 25%. Μιλάω για τι κατοικίε. Ναι. Γιατί αν μιλήσουμε για τι κάρτε και τα κανονικά, πουλήθηκαν στο 5%, όπω λέτε, και στο 3%. Ναι. Δώσ' μου την ευκαιρία να το πάρω εγώ πρώτο. Ο φιλέτης και δώσ' μου για λίγο παραπάνω. Αυτό έγινε και στην Ιταλία και στην Κύπρο. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να γίνει στη χώρα μας? Ναι. Δώσ' μου την πρώτη ευκαιρία. Ναι. Βεβαίως, αν θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση που αντιλαμβάνομαι, είναι και το ΦΑΝ δεν θα πάει να πάρει μόνο τα πολύ κόκκινα. Δεν θα θέλει να πάρει και κάτι διαφορετικό. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι εξηγώ και το λέω, θα μπορούσα να κάνω πολιτική αντιπαράθεση και λέω ποια κυβέρνηση θα τολμήσει αύριο το πρωί. Μιλάμε για 4 εκατομμύρια που έχουν διάφορα προβλήματα. Θα τολμήσει να βγάλει δηλαδή χιλιάδες οικογένειες στον δρόμο. Άρα πρέπει να βρει μια λογική. Έλεγα λοιπόν ότι μια κατηγορία είναι αυτή που δεν θα πληρώσει, μια άλλη κατηγορία είναι αυτή που όταν τη βοηθά μέσα από τον δανεισμό και μέσα από την ανάπτυξη οικονομία που έχει σχέση να βοηθήσει. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που αυτή πάντα ακούω συνέχεια, που εκμεταλλεύτηκαν την κρίση και δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν. Πολύ ωραία, είμαστε υπέρ του να του πάρουν το κεφάλι λαϊκό, δηλαδή να κάνουν τα πάντα. Καταρχήν να του εντοπίσουμε και να. Βέβαια, πρέπει να του εντοπίσουμε, γιατί αόριστα δεν μπορούμε να το λέμε. Ναι. Πρακτικά όμω. Υπάρχουν όμω. Μην το αμφισβητείτε. Όχι, πρώτοι οι συνειδητοί μπαταχτζίδες που λένε πάρτε τα χρέη μου και εγώ γεια. Συμφωνούμε και όσο πιο πάνω πας το βρίσκεις. Οι πρώτοι το λέμε. Αλλά προσέξτε, ποιον αφορά αυτό? Με ένα μεγάλο μέρος όμως, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν αφορά τη μικρή κατηγορία. Εμείς προστατεύουμε και είναι χρέο το μικρό και αδύνατο. Δεν έχουν καμία ανάγκη να προστατεύσουν. Δηλαδή, ακόμη και να μην έχει πρόβλημα, αυτό που έχει ένα μεγάλο σπίτι 500 τετραγωνικά, δεν θα το προστατεύσουμε. Μπορεί να το σπίτι και να το 100 τετραγωνικά. Ναι. Λέμε ότι εδώ η ευαισθησία είναι σε αυτό το κομμάτι. Επειδή όμως σχεδίσαμε από τις τράπεζες, οι τράπεζες θέλουμε να κεφαλαιοποιηθούν, γιατί μας βοηθάει. Αρκεί ο τρόπος κεφαλαιοποίησης να μην ξεχνάνε ότι και οι ίδιοι πληρώσανε με αίμα και εμείς και πολλοί για να κεφαλαιοποιηθούν. Θα είναι, τρίτη κόμμα πέντε φορά. Ναι, σωστά. Ναι, δηλαδή. Όπως εμείς είχαμε ευαισθησία ως κοινωνία, ως επιχειρήσεις να στηρίξουμε τις τράπεζες, κάτι αντίστοιχο πρέπει να σκεφτούμε. Γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα, για παράδειγμα, στην αξία του ακινήτου, η οποία είναι η αντικειμενική. Γιατί ξέρετε, είναι πρωτοφανές, η εμπορική αξία είναι μικρότερη από την αντικειμενική. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Και δεν μπορεί να μετράς όταν πήρα το δάνειο το 9, γιατί είχες την τράπεζα το 9, είχες λεφτά. Άρα πρέπει να δεις τη διαδρομή μου, τι μεσολάβησε και να γίνει με τα ίδια κριτήρια δηλαδή. Να μιλήσουμε για δάνεια που θα πληρωθούν σε ένα μεγάλο μέρος χωρίς τις στόχους και προσαυξήσεις, που είναι πάρα πολύ λογικό. Ξέρετε, ένα δάνειο μπορεί να τριπλασιάσει και μέσα από αυτό. Και δεύτερον, γιατί όχι και κούρεμα του δανείου ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του αλλού, όπως επαναλαμβάνω, καθαρά οικονομικά. Έγινε και στην ίδια την τράπεζα. Αυτό δεν κάναμε. Κύριε Χατζη Θεοδοσίου, ήσασταν σαφείς. Πάμε τώρα στον Μάριο τον Ραβαντινό. Θα είναι το τελευταίο θέμα που θα πιάσουμε για απόψε, γιατί έχει ήδη πάει παρά 9 και πρέπει να κλείσουμε 2 ακριβώς. Μάρια, είπες όσο συζητούσαμε νωρίτερα πάνω πριν ξεκινήσει η εκπομπή, όταν μιλούσαμε για τον αντικαπνιστικό που αφορά πάρα πολύ κόσμο, ότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Είναι γεγονός. Μίλησα σήμερα στο πλαίσιο ρεπορτάζ με διάφορους. Να θυμίσουμε στον κόσμο, γιατί το είπαμε στην αρχή, συγγνώμη, ότι ψηφίστηκε χθες Τρίτη ο αντικαπνιστικός νόμος που απαγορεύει πλέον το κάπνισμα και επίσημα ξανά μανά σε όλους τους δημόσιους χώρους. Και σε όλους τους στεγασμένους.
διότι πολλές φορές έχουμε δει αντικαπνιστικούς. Πάντως σήμερα στη Βουλή. Παρακαλώ. Ήμουν στη Βουλή και είχε στεγασμένο χώρο που καπνίζαμε. Α, το σπάσατε στη Βουλή λοιπόν τον νόμο. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Έχει εκεί ένα μικρό. Έχει ένα μικρό διάδρομο που συνοστίζονται οι βουλευτές. Σωστά. Πάντα, συγγνώμη, ο νόμος λέει στεγασμένο. Στεγασμένο, υπαίθριο χώρο μάλλον για να το πω. Εκτός νόμου. Αλλά είναι στεγασμένο όντως. Για πάμε, Μαρία. Μόνο εκεί καπνίζουν στη Βουλή όμως. Μόνο. Θυμάμαι και στο κτίριο να ψυχολογήσουν. Θυμάμαι σε πολλά σημεία. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από ανθρώπους που ασχολούνται, που έχουν καταστήματα, είναι άνθρωποι του χώρου της εστίασης. Γιατί? Διότι εκείνο που επισημαίνουν μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων είναι ότι τι θα κάνουμε αν σε ένα κατάστημα με 100 πελάτες ανάψει κάποιος ένα τσιγάρο. Πώς εμείς θα τον πάρουμε είδηση αν εκείνη την ώρα μπει μέσα ένας ελεγκτής. Τι ζητούν λοιπόν πολλοί από εκείνους? Να χρεώνεται το πρόστιμο και η ευθύνη στον πελάτη και όχι στο κατάστημα, παρά μόνο βέβαια που στην περίπτωση εμφανές ότι το κατάστημα επιτρέπει το κάπνισμα, δηλαδή αν έχει τασάκι ή κάποιο υποκατάστατο σταχτοδοχείου. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται και δεν νομίζω ότι προβλέπεται πουθενά. Ένα δεύτερο ζήτημα που θέτουν είναι το ζήτημα του αθέμητου ανταγωνισμού. Και αυτό γιατί, όπως λένε, έχουν δει στο παρελθόν επιχειρηματίες να παραβιάζουν τις διατάξεις των αντικαπνιστικών νόμων που έχουν ψηφιστεί, να επιτρέπουν παρανόμως τα καταστήματα στο κάπνισμα και να απορροφούν όλη την πελατεία. Mm-hmm. Αυτό είναι γεγονός ότι το έχουμε δει. Δεν είναι κάτι κρυφό. Είναι κάτι που έχει συμβεί στο παρελθόν. Φοβούνται οι άνθρωποι για τους τζίρους και για την απώλεια των εσόδων τους. Ούτε αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο μπορούμε αυτή τη στιγμή να συζητήσουμε, με την έννοια ότι δεν έχουμε δει στην πράξη το τι θα συμβεί. Ένα τρίτο που συζητείτε και είναι με αυτό κάτι να το οποίο, κλείσουμε, ναι, είναι κάτι το οποίο νομίζω έθεσε και ο κύριος Πολάκης χθες από το Βήμα της Βουλής. Τι θα κάνουν οι αστυνομικοί στα χωριά που θα πηγαίνει ο ηλικιωμένος το πρωί για να πιει τον ελληνικό καφέ του και να καπνίζει? Θα του λένε να σβήσει το τσιγάρο? Θα πρέπει να του λένε να σβήσει το τσιγάρο. Στα σφακιά θα είναι δύσκολα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι δύσκολο. Παρακάτω δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που οφείλουμε να επισημάνουμε είναι ότι κάποια στιγμή και στην Ελλάδα πρέπει να έχουμε έναν αντικαπνιστικό νόμο. Είμαστε πια μια από τις πολύ λίγες χώρες που δεν έχουν, μάλιστα, αντικαπνιστικό νόμο. Χώρες των Βαλκανίων που έχουν επίσης φλόγερο ταπεραμέντο έχουν αντικαπνιστικούς νόμους και τους στηρούν. Ίσως είναι η στιγμή να το κάνουμε και εδώ. Φαντάζομαι στην πορεία ενδεχομένως να υπάρξουν και κάποιες αλλαγές στο νόμο, ναι, για να. Κύριε Χρυσομάλη. Ναι. Πολύ σύντομα, έχω 4 λεπτά. Όχι, για τους τρεις πολιτευτές μας, πολιτικούς μας μάλλον, εκλεγμένοι είστε. Η αλήθεια είναι ο κύριος Χατζηθεοδοσίου περιέγραψε ακριβώς την κατάσταση που παραλάβαμε όσον αφορά και τις τράπεζες και την οικονομία μετά την περήφανη. Αν νόμιζα ότι θα λέγατε για τον αντικαπνιστικό, αλλά. Μετά, δεν πρέπει να σχολιάσουμε για την οικονομία? Ελάτε, ελάτε. Μετά την περήφανη διαπραγμάτευση, οι τράπεζες ήρθαν σε δεινή θέση του 2015. Και όντως γίνανε πολύ σωστά, το είπε ο κ. Στοχαρόπουλος, και πια το δημόσιο. Στην ουσία δεν έχουν ρευστότητα, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους, να δίνουν ρευστότητα προς τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Σε συνδυασμό με την υπερφορολόγηση που έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όντως οι μεσαίοι επιχειρηματίες και οι μικροί έχουν έρθει πλέον σε δεινή θέση. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, πολιτικός μηχανικός. Κατανοώ και ζω πλήρως τι έγινε τα τελευταία χρόνια. Μέσα από τις 120 δόσεις και από άλλα μέτρα που θα έρθουν, προσπαθεί να γίνει αυτή η ανάταξη, την οποία αν έχετε δίκιο να επικαλείστε. Μια πρώτα δείγματα της κυβέρνησης ήταν η μείωση του ένφια. Όλα αυτά που λέτε βέβαια ήταν περασμένα από πριν και εσείς τα ενισχύσατε λίγο. Δεν θυμάμαι να έγινε μείωση ένφια πριν. Δεν θυμάστε την ψηφισμένη μείωση ένφια από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία. Δεν μου ήρθε καθαριστικό το προηγούμενο με μείωση ένφια. Φέτος ήρθε πρώτη φορά. Φέτος την πέρασε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρομαι, πάντως φέτος ήρθε. 4 χρόνια μπορούσα να το είχε κάνει. Ελάτε, κύριε Ξεμάνη. 100 εκατομμύρια επιστροφές από το ΕΦΚΑ στους ελεύθερους επαγγελματίες. Γενικά προσπαθεί να γίνει μια τόνωση. Έχετε δίκιο ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν διαπραγματεύτηκε το δικαίωμα της επιλογής όσον αφορά τα φαν, και είναι αυτό που είπατε που έγινε και στην Κύπρο και στην Ισλανδία. Το θέμα είναι πώς μπορείς πλέον να το επαναδιαπραγματευτείς και πώς μπορείς να δώσεις την νομική δυνατότητα ακριβώς να έρθεις και σε μια διαπραγμάτευση ο ίδιος επιχειρηματίας με την τράπεζα και να έχει η τράπεζα τη δυνατότητα του haircut. Είναι πράγματα που συζητούνται, όπως ξέρετε, σας άκουσα και σήμερα.
Ας περιμένουμε και τα επόμενα νομοσχέδια. Το πρώτο νομοσχέδιο, θα έλεγα, αυτό που έρχεται είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα. Κύριε Θεοχαρόπουλε. Ψηφίζεται αυτονόητα. Όσον αφορά για το αντικαπνιστικό, συμφωνώ στις όλες παρατηρήσεις που έθεσε ο κύριος Αραβαντινός. Θα δούμε πώς θα δουλέψει. Υπάρχουν και τα μοντέλα της Αυστρίας και της Γερμανίας που μπορούσαν να δίνουν και άδειες για μαγαζιά καπνιζόντων ενδεχομένως. Αλλά ίσως η αρχή έπρεπε να γίνει πιο πολύ ως προς την κατανόηση ότι το κάπνισμα βλάβει σοβαρά την υγεία και ίσως θα να μην πουλείτε τσιγάρα εκεί. Τότε, κύριε Ξωμάλη, αλλά... άμα βλάβετε ώστε πολύ την υγεία. Αν θεωρείτε ότι δεν βλάβετε, έχετε δίκιο, να μην μπορούν. Θεωρώ ότι βλάπτει, αλλά λέω ωραία. Ότι αν βλάπτει πολλά τόσο, βλάπτουν, να παραλυθούν αλλά ίσως για να γίνει πιο κατανοητό, αυτό μια που τέλεια. Κυρίως έβαλε απαγορευτικό το νομοσχέδιο είναι κυρίως όσον αφορά χώρους που βρίσκονται ανήλικοι. Συμφωνώ για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μία επισήμανση για τα όσα πολύ σωστά πάρα είχε πολύ πει σύντομα, και μία για το αντικαπνιστικό. Μία για τα εργασιακά. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι μία νεοφιλελεύθερη λέλαπα της Νέας Δημοκρατίας στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο που ονομάζεται αναπτυξιακό, αλλά ουσιαστικά είναι αναπτυξιακό χωρίς σεβασμό του περιβάλλοντος, χωρίς σεβασμό εργασιακών δικαιωμάτων, με απαράδεκτες ρυθμίσεις σε σχέση, μια που λέγαμε για τα απόθεν έσχες, για τα απόθεν έσχες των ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης και πολλά άλλα ζητήματα. Αλλά ειδικά για τα εργασιακά, ουσιαστικά καταργούν το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των κλαδικών συμβάσεων. Και υπόθηκε πριν, επειδή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές είναι ο κορμός της ελληνικής οικονομίας. Ναι, προσέξτε όμως, η κατάργηση ουσιαστικά του δικαιώματος της προσφυγής με τη διαιτησία μονομερούς, των κλαδικών συμβάσεων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ουσιαστικά θα μειώσει, θα συμπιέσει μισθούς και δικαιώματα που ουσιαστικά δέχονται μόνο τις θέσεις του ΣΕΒ σε αυτή τη διαδικασία. Ουσιαστικά νομοθετεί το ΣΕΒ σε αυτό το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Όσον αφορά για το αντικαπνιστικό. Αν μου επιτρέπετε μία λέξη. Είναι και 58 όσον αφορά μία λέξη θα πω για το αντικαπνιστικό. Όλοι οι άλλοι συμφωνήσαν. Ναι, σωστό. Μόνο σε είχε άλλη άποψη. Ελάτε, κύριε. Όσον αφορά το αντικαπνιστικό και για τις ρυθμίσεις, εμείς καταψηφίσαμε το νομοσχέδιο επί της αρχής. Όμως στηρίζουμε τις διατάξεις όσον αφορά το αντικαπνιστικό, συγκεκριμένα για το αντικαπνιστικό, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα εφαρμογής που μπορούν να τα βγουν μπροστά μας. Τα είπε και ο κύριος Αραβαντινός, δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε το χρόνο να τα πω. Ναι. Αλλά ψηφίσαμε τις συγκεκριμένες διατάξεις για το αντικαπνιστικό, γιατί θεωρούμε ότι κάθε διαδικασία η οποία προχωρά σε μια αυστηροποίηση σε σχέση με ανήλικους, σε σχέση με άλλα ζητήματα και σε σχέση με μια αντικαπνιστική κουλτούρα που πρέπει επιτέλους να δομήσουμε στη χώρα μας. Κύριε Θεοχαρόπουλε, είναι και 59, δεν έχω. Παράκληση 20 δευτερόλεπτα. Ναι, σε μια κουβέντα. Καταρχάς και για τα μέτρα που παρουσιάζονται αναπτυξιακά και υπέρ των εργαζομένων, φαίνεται ότι σήμερα το κράτος νομοθετεί ώστε να εξασφαλίζονται περισσότερο όχι οι συνθήκες για το πώς θα βγουν από την κρίση οι εργαζόμενοι, αλλά πώς θα βγουν από την κρίση οι τράπεζες, οι μεγάλες επιχειρήσεις. Και κάτι τέτοιο βλέπουμε και στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο και στη σειρά άλλων νομοθετημάτων που ήρθαν. Για τους, και ήδη επειδή υπόθηκε ότι δεν θα βγαίνουν η λαϊκή κατοικία στον πληστηριασμό, αλλά ήδη έχουμε μέσα στο προηγούμενο μήνα δύο περιπτώσεις ανθρώπων ανέργων ή που είχαν σοβαρά προβλήματα που έγιναν κινητοποιήσεις για να διακοπούν οι πληστηριασμοί των σπιτιών. Θεωρούμε ότι αύριο το απόγευμα έχουν κινητοποίηση οι εργαζόμενοι, τα σωματεία ενάντια και στον νέο αναπτυξιακό νόμο και νομίζω ότι ο κόσμος δεν πρέπει να δώσει να επαναπαυθεί και να περιμένει ότι θα δει κάτι καλύτερο μέσα από αυτό το διαδίκτυο. Ήσασταν σαφείς. Να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν απόψε μαζί μας, κύριε Χρυσομάλη, κύριε Θεοχαρόπουλε, κύριε Κομνηνάκα, κυρία Κομνηνάκα, κύριε Χατζηθεόδο Σίου, Μάρια Αραβαντινέ, Σπύρο Σουρμελίδη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάρα πολύ γρήγορα, κυρία Δέσποινα, κυρία Αγγελική, κυρία Βίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Κυρία Ελένη, που επιτέλους έγινε κουβέντα ήρεμη απόψε. Στον κύριο Καμπουρίδη, πάντα που στέλνει όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας στέλνει, τα διαβάζουμε όλα. Και στον κύριο Άγγελο που στέλνει ιδέες. Ευχαριστούμε όλους. Καλό ξημέρωμα, ραντεβού αύριο από μεσάνυχτα. Γεια σας.